Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος ο Γεωργής και ο Παναγιώτης ο Μαντάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μία μέρα μετά την περιώνυμες εκλογές της 7ης Ιουλίου. Τα αποτελέσματα γενικά, να το πούμε έτσι, δεν είναι ενθαρρυντικά για τον τρόπο που θα πρέπει να που πριν λειτουργεί ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Και βέβαια, αν θέλουμε να το δούμε σε πολύ πλατιά βάση, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο εξασφαλίζει προς το παρόν τα χειρότερα για τον ελληνικό λαό. Έτσι δεν είναι? Έχουμε καταρχήν αναγέννηση του διπολισμού. Όχι, δεν έχουμε διπολισμό, είναι κομματισμός. Δικομματισμός, ναι, δεν είναι διπολισμός. Εντάξει, αναγέννηση του δικομματισμού. Έχουμε ενίσχυση τάσης φυγής από το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η αποχή φαίνεται να παγιώνεται. Το οποίο από μόνο σε ένα υψηλότερο επίπεδο, ναι. Εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια προσοχή με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για την ασκήνηση αποχή του Σεπτέμβρη του 2015 με τη σημερινή, διότι έχει μεσολαβήσει μια εκαθάριση, η οποία βέβαια δεν είναι ολοκληρωμένη εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ για ευνόητους ή μη ευνόητους λόγους, δεν έχει σημασία. Ωστόσο, το ποσοστό της αποχής σήμερα δεν είναι συγκρίσιμο με το 2015, με την έννοια ότι τότε δεν είχε γίνει, το Σεπτέμβριο του 2015 δεν είχε γίνει ακόμη αυτή η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Άρα δηλαδή το σημερινό ποσοστό της αποχής πλησιάζει περισσότερο στην πραγματικότητα από ό,τι ήταν το Σεπτέμβρη. Κατά πόσο είναι πιο μεγάλο από όσο το βγάζουμε? Είναι 4-5 μονάδες. 4-5 μονάδες. Λοιπόν, αλλά έχει μεσολαβήσει αυτή η καθάριση, η οποία κάνει πιο πραγματικό. Αν δηλαδή βάζαμε και την εκαθάριση μέσα, λοιπόν, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ξεπερνάει το 55% ή να ξεπερνούσε το 55% αν είχαμε τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αλλάζει πολλά πράγματα. Ναι. Είναι, Δημήτρη, είναι κόσμος ο οποίος δεν είχε ψηφίσει τη δεύτερη φορά το 2015 ή είχε ψηφίσει, πρώτη φορά το 2015, ναι, και δεν ψήφισε το Σεπτέμβριο του 2015. Από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, με βάση το στοιχείο αυτό που βάζει στο καινούριο, η αποχή πόσο αυξήθηκε, μειώθηκε? Αυξήθηκε σοβαρά. Γιατί έχουμε όχι μόνο αυτή την οριακή μεταβολή του ποσοστού, αλλά είχαμε και την εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, οπότε έφυγε ένα περίπου δεκάρι τα 100 από τη συνολική αποχή του 45%, έφυγε ένα δεκάρι, μήγε στο 35. Το ότι αυτή τη στιγμή χτυπάει 43-45, κάπου εκεί ίσως και να κλείσει τα 48, δεν είναι τα 100, σημαίνει ότι αν βάλουμε και το δεκάρι, ξεπερνάει κατά πολύ το 50% για να είναι συγκρίσιμο με το Σεπτέμβρη του 2015. Υπάρχει αυτό το... Είναι πολύ, πολύ σημαντική παράμετρος, αλλάζει πολλά πράγματα αυτό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο το οποίο πρέπει κατά τη γνώμη μου να κοιτάξουμε. Το δεύτερο είναι το ότι έχεις η διαμόρφωση του τοπίου ανάμεσα σε ενδιάμεσες δυνάμεις και δυνάμεις οι οποίες είναι στην εξουσία ή θέλουν να είναι στην εξουσία, έχει πλέον περιοριστεί δραματικά. Και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο πόλωσης που στην ελληνική κοινωνία, το οποίο θα το δούμε στο επόμενο καιρό, το πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με το πώς πήγε η συμμαχία, εγώ απλά μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Η παρατήρηση είναι η εξής. Μπορεί οποιοδήποτε να λέει ότι θέλει αυτή την εποχή, μετά την συμμαχία, ιδιαίτερα αυτοί που ήταν εκτός μάχης. Και βεβαίως οι εκτός μάχης μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν και να λένε ό,τι θέλουν. Στο χαρτογραφείς η σχέση με το πληκτρολόγιο είναι μάλλον βιωματική, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτή την ιστορία. Αυτό που εγώ διαπίστωσα είναι ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο δικό μου προφίλ, μέσα είναι περίπου 37.000 άνθρωποι. Παραπάνω από ό,τι είναι η ψήφοι, ας πούμε, που πήρε η συμμαχία.
Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ανθρώπων δεν πήγε να ψηφίσει καν. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω τα στοιχεία. Δεν είναι ότι δεν πήγε να ψηφίσει τη συμμαχία, δεν πήγε να ψηφίσει καν. Μετά τις εκλογές ή από την Κυριακή μετά, αυξήθηκε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, εκτινάχθηκε θα λέγα εγώ το ενδιαφέρον σχετικά με τη συμμαχία και οτιδήποτε και παραπέρα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση το Σάββατο, κυκλοφορώντας γενικότερα, διαπίστωσα ότι πολλοί κόσμος εκείνη την ώρα διαπίστωνε. Μάλλον είχε διαπιστώσει ότι η καναλική ουσιαστικά διαπίστωνε ότι υπάρχει και εναλλακτική σε σχέση με το τι πήγε να ψηφίσει. Ωστόσο, η προσπάθεια θόλωσης τοπίου, όπου υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια και λόγω αυτού του περιστατικού που συνέβη στη Ακαναλική με το ελληνική ορμή, ελληνική ηλθιότητα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, το συνοθήλευμα κομμάτων του ενός ανθρώπου. Αποβάλλαν από κάτω τη δική μας ταινία, ας πούμε, το ότι είναι διακαναλική του ΕΠΑΜ. Και ταυτόχρονα έγινε ο σκοτωμός εκεί μέσα. Αυτό, πέρα από το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος εύκολα, εντάξει, γρήγορα κατανόησε ότι δεν είναι καμία σχέση με το ΕΠΑΜ, ωστόσο δημιουργούσε έναν αγχό για τα μικρά κόμματα. Ότι εδώ μιλάμε για τρελοκομείο, ας πούμε. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση γενικότερης αναστολής ενός κόσμου που θα ήθελε να ψηφίσει να πάει προς τα μικρότερα κόμματα. Γι' αυτό κιόλας έμεινε στα προσωποπαγή. Αυτά που ξέρει από τις τηλεοράσεις. Τον Μεν κύριο Βαρουφάκη, που τον εμφάνιζαν συστηματικά ως το μόνο αντιμνημονιακό. Τα επίσημα κανάλια βεβαίως, και το δεύτερο την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία διατήρησε τις προσωπικές της ψήφους. Δεν έκανε τίποτα άλλο, δεν είχε ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά διατήρησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένας κόσμος πήγε και ψήφισε η Κωνσταντοπούλου επειδή πιστεύει ότι αν ρίσκαρε με κάποιο άλλο μικρό λεγόμενο κόμμα θα έπεθε σε καμία περίπτωση τρελοκομείου ή οτιδήποτε, ή ξέρω εγώ περιχαρακωμένης αριστεράς. Τώρα, από την άλλη μεριά, για το ζήτημα της συμμαχίας, πρώτον, να ζητήσουμε συγγνώμη πάρα πολύ για όλους αυτούς που έκαναν τα δύνατα δυνατά να μην κατέβει συμμαχία στις εκλογές. Μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, είτε στη διαμόρφωση ψηφοδελτίων. Ξέρω ότι είχαν πέσει και στοιχήματα χοντρά, γιατί δεν θα φτιάχναμε τελικά ψηφοδέλτιο για να κατέβουμε στις εκλογές. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ερχόντουσαν διάφοροι μέχρι και στις 19 του μηνός και θέλαν να μπουν ή να μην μπουν μέσα στην συμμαχία, με αποτέλεσμα τις τελευταίες εκλογές, τουλάχιστον για όσους από εμάς έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία εκλογών, είδαμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο η συγκρότηση ψηφοδελτίων για πολύ δυνατούς λίτες. Δηλαδή, περισσότερο είχε σημασία στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων μια σωστή αποτύπωση, μαθηματική αποτύπωση του τρόπου που αλλάζουν οι συσχετισμοί αυτές με τις ποσοστώσεις που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑΣ ανά περιφέρεια, παρά οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό το εκμεταλλευόντουσαν αρκετοί, ώστε να έρθουν την τελευταία στιγμή και να μας πούν να μπουν σε μεμονωμένοι κατά κύριο λόγο ή από διάφορες προβληματικές καταστάσεις, σαν και αυτές που είδαμε στη διακαναλική του ελληνική ορμή, ελληνικός τράγος, δεν ξέρω τι διάλογο είναι αυτά. Δεν τους ξέρω και όλους τους ανθρώπους αυτούς, λοιπόν, αλλά ξέρω το είδος τους. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί θέμα. Έτσι αλλιώς από μόνο ότι ήταν δύσκολο το εγχείρημα, με την έννοια ότι προσπαθούσαμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρούμε, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να μην έχουν τη σωστή εκπροσώπηση στο ψηφοδέλτιο που θα θέλαμε και εμείς, δεν είχαμε το χρόνο να το κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά όμως κατεβήκαμε με ένα σεβαστό αριθμό, χωρίς βεβαίως να είχαμε τη δυνατότητα, λόγω αυτής της καθυστέρησης και του προβλήματος, να διεκδικήσουμε την επιχορήγηση εάν και εφόσον το ΕΠΑΜ και το ΑΚΕΛ, το ΕΠΑΜ ΑΚΕΛ δηλαδή, το ψηφοδέλτιο ξεπερνούσε το 1,5%. Άρα όλοι αυτοί που είχαν βγει στην πιάτσα και λέγανε ότι εμείς κατεβαίνουμε για την επιδότηση, εξ ορισμού απλά ήταν απατεώνες ή ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία για τη Νέα Δημοκρατία ή για το ΣΥΡΙΖΑΣ. Λοιπόν, από την άλλη μεριά,
στο χώρο του λεγόμενου δημοκρατικού πατριωτικού χώρου δεν έμεινε τίποτα. Με ξέρεις το ψηφοδέλτιο ΠΑΜΑΚΕΛ. Τίποτα. Είναι γεγονός, και να σταθώ λίγο σε αυτό που είπες, ότι έγινε μια μεγάλη επίθεση, αφύσικη και απρόβλεπτη, και ακόμα και για τον πιο υποψιασμένο πολιτικά, στο να μην προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή έφνησε εμείς στο δίκη, είδαμε και ορισμένους ανθρώπους που είχαμε πολύ καιρό να τους δούμε. Πολύ καιρό να τους δούμε, τους είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχαν, οι οποίοι εμφανίστηκαν εκεί και δήλωσαν μεγάλη διάθεση για προσφορά, η οποία προσφορά ήταν ότι όχι να μην γίνει συνεργασία. Και διάφοροι άλλοι άσπονδοι φίλοι θυμήθηκαν για να μας δώσουν συμβουλή για το καλό μας κτλ. Υπήρχε μια από την αρχή προσπάθεια από διάφορους, ορμόμενοι από διαφορετικά κέντρα και άλλοτε μικροσυμφέροντα, άλλοτε μεγαλύτερα. Το κύριο όμως πρόβλημα ήταν ότι αυτό το ψηφοδέλτιο είχε μία διαφορετική αφετηρία από τα άλλα. Ναι. Δεν ξεκινούσε από την ίδια αφετηρία, και εξηγούμε. Υπήρξαν οι ευρωεκλογές, οι οποίες λόγω του μήκους της περίοδου που υπήρχε από τις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015 εθύμιζαν βουλευτικές και πήραν σε ένα μεγάλο βαθμό χαρακτήρα που έμοιαζε, πλησίαζε σε βουλευτικές. Δεν ήταν όμως βουλευτικές. Κατά τη στοιχεία με τις εκλογές του 1984, τις ευρωεκλογές επί Παπανδρέου Αβέροφ ήταν τότε, που τα κόμματα μιλούσαν σαν να ήταν εθνικές. Γιατί είχαν περάσει τέσσερα και μετά ήρθαν οι εθνικές σε ένα χρόνο. Έτσι και αυτές οι εκλογές ήταν, ας πούμε, κατά τα 3/4 θύμιζαν εθνικές εκλογές. Οπότε ο ευρύτερος ψηφοφόρος, η μεγάλη μάζα τώρα που κρίνει και τα ποσοστά, όχι ο κύκλος που είναι κοντά μας ή πιο έξω από μας, έπρεπε να βγάλει από μπροστά του τον πίνακα και το βίωμα αυτών των εκλογών για να δει τις επόμενες εκλογές, στις οποίες εκλογές αυτές έλειπε το ψηφοδέλτιο. Επομένως, γιατί δυστυχώς ο κόσμος με αυτή την αδράνεια και με αυτή την ορμή κινείται, είναι στην πραγματική πραγματικότητα, και αυτή ήταν η πραγματικότητά του. Γιατί δεν ψάχνατε, ναι. Αυτή ήταν. Το συναντήσαμε εμείς επειδή συμμετείχαμε και στις ευρωεκλογές. Το αισθανθήκαμε αυτό αμέσως από τις πρώτες μέρες. Ήταν δηλαδή αφάνταστα μικρός ο χρόνος των 40 ημερών για να μπει και η παράσταση ενός νέου ψηφοδελτίου σε πολύ πλατύτερο. Ουσιαστικά δύο εβδομάδες. Ναι, αν βάλεις αυτό δε με το ψηφοδέλτιο που έχει καταντήσει, γιατί ίσως μερικοί δεν το καταλαβαίνουν, και εγώ άργησα παρότι είμαι έμπειρος και έχω ξανακάνει εκλογές κτλ. 40% ποσοστό σε γυναίκες, 40% σε άντρες. Αναγωγή στην περιφέρεια, έπρεπε δηλαδή να δίνει σταυρόληψα για να είσαι. Κάθε αλλαγή περιφέρειας άλλαζε όλο το. Ναι. Έπρεπε να φας κάποιες μέρες εκεί και με τις τεχνικές διαδικασίες, και αν σου μείνει ένας μήνας καιρός, έτσι να πας σε εκλογές οι οποίες σημειωτέων είχαν τη μεγαλύτερη πόλωση που θυμάμαι εγώ σε εκλογές από τη μεταπολίτευση. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω. Όχι, δεν θυμάμαι. Και οι πιο ακριβές. Και οι πιο ακριβές, γιατί αν βάλεις τον τηλεοπτικό χρόνο και αν τα βάλεις όλα αυτά, δηλαδή τεράστια ποσά, αλλά και οι πιο πολλωμένες. Οι πιο πολλωμένες μετά τη. Συνέβη η περίπτωση Μητσοτάκη, ο οποίος και ο ίδιος είχε απολύσει και γόνος της γνωστής οικογένειας είναι και τα λοιπά, που πόλωνε από την άλλη μια πλευρά, και συνέβη και πόλωση από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή η ψήφος κατά αυτουνού, η τιμωρία, ψηφίζω για να τιμωρήσω αυτόν που πρόδωσε τον αγώνα, τα οράματά μου, αυτόν που έφερε από τα αριστερά, ας πούμε, δηλαδή και καθαρμένη την αμετροέπεια και την σύψη στην πολιτική ζωή, στο επικοδόμημα εκεί και τα λοιπά. Επιζήσαμε μέρες που θυμίζαν 64 με τις μεταπηδήσεις βουλευτών και υπουργών και παραλίγο παρατρεχάμενων και τα λοιπά. Υπήρχε ένας κόσμος δηλαδή που ψήφιζε, έφτανα στο σημείο να ψηφίζει Μητσοτάκη για να τιμωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε δηλαδή πόλωση από δύο διαφορετικές πλευρές. Αυτά όλα, για να κλείσω βέβαια, δεν είναι 100% η ουσία. Η ουσία είναι ότι έλειψε αυτά τα χρόνια ένας συνεπής, ανένδοτος,
προοδευτικός πατριωτικός πόλος, ο οποίος να μην επισκιάζεται. Δηλαδή υπήρχε η ΛΑΕ που επισκίαζε, υπήρχε η περίπτωση Κωνσταντοπούλου που επισκίαζε, ακόμα και η Ανταρσία σε συμμαχία με τη ΛΑΕ κτλ. Επισκίαζαν την κατάσταση, γιατί στην πολιτική ξεκινάς από ένα τοπίο που το βρίσκεις. Αυτό είναι η μία πλευρά. Δεν διαλέγεις εσύ το τοπίο. Μην ξεχνάμε και τα μορφώματα της ακροδεξίας που δημιουργήθηκαν για να διαχειριστούν το μακεδονικό μετά τη συγκέντρωση. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν υφίσταται. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Αυτά όλα όμως υπήρχαν και επεσκίαζαν. Και η ήττα της ΛΑΕ που πέρασε μια αυτή ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα κτλ. Επεσκίαζαν και έριχναν ένα πέπλο. Και γι' αυτό, για να κλείσω, νομίζω ότι το ποσοστό αυτό είναι καθαρό και είναι μια αξιόπιστη και σεβαστή βάση για να γίνει η αρχή, το ξεκίνημα μιας μεγάλης πορείας σε ένα πεδίο τώρα ελεύθερο που μας δίνει τις δυνατότητες να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα, και αυτό νομίζω ότι είναι θεμελιώδες, να μην ασχολούμαστε πλέον με ό,τι σκουπίδι υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου που δημιουργούσε πρόβλημα στον τρόπο έκφρασης του πατριωτισμού του Έλληνα. Ο κόσμος αυτός που εγκλωβίστηκε σήμερα, ή μάλλον εγκλωβίστηκε χθες, σε επιλογές του στυλ του λιγότερου κακού, όπως και να τον εντονούσε ο καθένας, λιγότερο κακό για πολλούς ήταν ο Τσίπρας, γιατί μπροστά στο Μητσοτάκη, έναντι του Μητσοτάκη, και σε άλλους ήταν ο Μητσοτάκης έναντι του Τσίπρα. Και αυτό μάλιστα το είδα και όχι απαραίτητα με μια διαχωριστική γραμμή δεξιάς-αριστεράς. Άλλωστε το 40% το ποσοστό που πήρε περίπου η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο από δεξίους. Αλίμονο αν ήταν όλη αυτή η δεξιά. Μετά αυτή η δεξιά ξαναγυρίζουμε πάλι στη δεκαετία του 70, που και τότε είχε εκβιαστεί ο λαός με ένα δίλημα καραμαλή στην Τάγκ τότε και είχε δώσει φοβερά ποσοστά υψηλά στην... Αν και κατά τη γνώμη μου, σε εκείνη την εποχή λειτουργήσε πάρα πολύ και η αδυναμία της αριστεράς να μπορέσει να εκφράσει τα δημοκρατικά αιτήματα του λαού. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα έχουμε το τελείωμα αυτό που λέμε της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα με τίποτα. Αν δεν επαναπροσδιοριστεί. Έχω μία ένσταση όμως. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Την διακήρυξε με πομπόδι τρόπο και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο ιδεολογικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ιδεολογία εκεί, με την έννοια την επιστημονική της ιδεολογίας, μίλησε για την ριζοσπαστική Ευρωπαϊκή Αριστερά. Διαλύθηκε αυτό το κομμάτι, το εκτός ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα το αφομοιώσει, γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η κυρία Βαλαβάνη. Αναφέρω την κυρία Βαλαβάνη γιατί είμαι στους παραλήπτες των... Πρόλαβε, βγήκε και έκανε άνοιγμα. Περίμενε. Γιατί το έχω στοιχηματίσει. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτον, η κυρία Βαλαβάνη κλήθηκε και έδωσε συνεντεύξεις σε ό,τι υπάρχει και κινείται στο μηδιακό στερέωμα, όντας υποψήφια με τη ΛΑΕ. Δηλαδή κανένας υποψήφιος του ΕΠΑΜ ή του ΑΚΕΛ δεν είχε αυτήν την τύχη. Από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, από όλα τα μέσα, από το Real FM, Χατζηνικολάου και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό, έτσι. Δικαίωμά της και καλά έκανε, προς Θεού. Αλλά το βασικό της πολιτικό επιχείρημα, το βασικό διακύβευμα που έθετε είναι η ενότητα της αριστεράς. Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε άνοιγμα στους πρώην συντρόφους. Λοιπόν, ο καθένας σας ερμηνεύσει από εκεί και πέρα το τι ακριβώς γίνεται ή οτιδήποτε. Έτσι αλλιώς αυτού του είδους η πολιτική παρέμβαση δεν περνάει. Φάνηκε στις ευρωεκλογές, δεν το συζητάμε για τις εκλογές, και δεν ανακάμπτει. Θέλει νέου τύπου οργάνωση και νέου τύπου δράση. Εγώ επιμένω και θα επιμένω όσο και αν τα σκυλιά γαυγίζουν. Επιμένω ότι αυτή τη δουλειά, τη δουλειά δηλαδή, το αν είναι να πετύχεις σε μια τέτοια, σε τέτοιες κοινωνικές συνθήκες, θα το πετύχεις μόνο αν έχεις νέου τύπου οργάνωση.
νέου τύπου οργάνωση. Δεν πάμε πίσω στα ελληνιστικά. Θέλω να πω ότι αυτή η οργάνωση ήταν από κάτω, θα διαμορφώνεται και θα εδραιώνεται μέσα στην κοινωνία ή σε τμήματα της κοινωνίας, μάχημα τμήματα της κοινωνίας, και θα εκφράζεται με τοπικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή είναι η διέξοδος. Και αυτό χρειάστηκε περίπου μια δεκαετία για να το καταλάβουμε. Ή μάλλον όσοι από εμάς το καταλάβαμε, γιατί χρειάστηκε και να οριμάσει το πράγμα. Δηλαδή ορίμασε για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι άνθρωποι που μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη και να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν μπορεί να σταθεί τίποτα άλλο. Βεβαίως υπήρξε ένα θέμα, και αυτό παίχτηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών, και ένα από τα πιο σημαντικά θετικά θεωρώ της συμμαχίας ήταν το γεγονός ότι δεν είχε αρχηγό. Κάποιοι το χρησιμοποίησαν ως άλοθη για να μην την ψηφίσουν, να μην τη στηρίξουν, διότι χρειάζεται πάντα αρχηγός. Αυτές οι νόθες αντιλήψεις και δικαιολογίες που θα έπρεπε πραγματικά να τονώνουν μια συμμαχία όπου ο άλλος λέει δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι μπροστά, έτσι αλλιώς το ποιος θα είναι ή ποιος δεν θα είναι το αποδεικνύει ο δρόμος. Το αποδεικνύει όχι μόνο ο δρόμος το ποιος τρέχει περισσότερο, αλλά το ποιος διαμορφώνει η πολιτική. Έτσι. Και σήμερα, είτε το θέλουμε είτε όχι, άκουγα τον κύριο Βαρουφάκη στις δηλώσεις του χθες, όπως και τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Βαρουφάκη ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε ποια οικονομικοπολιτικά συμφέροντα εκφράζει. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το ζήτημα, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση η αντιγραφή της διακαναλικής του ΕΠΑ Μακέλ. Με το δικό του βεβαίως ιδιόρυθμο hard rock τρόπο. Όλα. Τα έβαλε όλα μέσα. Έφτασε στο σημείο να ανακαλύψει και το καινούριο μνημόνιο, όπως λένε, αλλά τύπου Λετωνίας, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα λατάρο παρά το νέο καθεστώς πιστοληπτικής δανειοδότησης που συζητιέται σήμερα στο Eurogroup στις 8 του σήμερα, Δευτέρα, 3 η ώρα σε τακτική συνεδρίαση, 3 η ώρα local time, δηλαδή τοπική ώρα Βρυξελών. Και σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες, το γεγονός ότι ακόμη και η κυρία Κωνσταντοπούλου υιοθέτησε πάρα πολλές από τις θέσεις του μετόπου σε πάρα πολλά ζητήματα, και σε εθνικά και σε ζητήματα, ακόμη και οικονομικά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ο κύριος Βαρουφάκης μάλιστα τάχθηκε και υπέρ του Brexit. Δεν πρέπει να μας φοβίζει. Α, είπε, ναι, δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Η δημαγωγία χτυπάει. Αυτό όμως κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για την κοινωνία και τον τρόπο που κινείται ή αντιλαμβάνει την κοινωνία ως μια πράγματα. Γιατί το να είναι ο δημοκόπος με αυτόν τον τρόπο να τοποθετείται, αυτό σημαίνει πολλά. Γιατί και από την άλλη μεριά η κυρία Κωνσταντοπούλου, που έχει υιοθετήσει πάρα πολλά ζητήματα της συμμαχίας, άσχετα με το γεγονός ότι δεν μπορεί να τα υπηρετήσει, διότι δυστυχώς, κακώς βεβαίως, αλλά τι να κάνουμε, αυτές είναι οι επιλογές της. Εδώ είμαστε, αν τις αλλάξει, δεν χανόμαστε. Λοιπόν, οι δικές της επιλογές είναι δυστυχώς μοναρχικής αντίληψης και επιβολής. Δεν μπορείς να πας με αυτές τις λογικές, ακόμη και αν κερδίζεις σε εκλογές. Δεν υπάρχει τρόπος να μπορέσεις να αντιταχθείς σε αυτόν τον αρμαγεδόνα που οπωσδήποτε θα συμβεί. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι το ΕΠΑΜ και το ΑΚΕΛ συνεργασία θα κριθεί από την επόμενη, από σήμερα δηλαδή και μετά, διότι εκεί θα φανεί εάν είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό που υποσχόμασταν πρώτων των εκλογών, ότι αυτό είναι η αφετηρία, η αρχή μιας ευρύτερης δυνατής συνεργασίας, όπου ό,τι υπαρκτό σε προσωπικότητα, πρόσωπο, οργάνωση, πολιτική δύναμη υπάρχει, να μπορεί να συμμετάσχει υπεύθυνα και διατηρώντας την αυτοτέλειά του, την αυτονομία του, το οτιδήποτε. Βεβαίως, εδώ νομίζω θα είναι το μεγάλο στοίχημα της συμμαχίας από εδώ και μπρος, και την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της, ιδιαίτερα στη δημιουργία των οργανωτικών της βάσεων. Όχι την, δεν εννοώ καταστατικά ιστορίες και τέτοια, ενώ οργανωτικές βάσεις στην οι επιτροπές, να το πούμε, συμμαχίες, ο τρόπος δηλαδή που θα δημιουργηθεί ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι ώστε όταν θα βρεθεί μπροστά σε καινούργια πολιτική μάχη, μεγάλη πολιτική μάχη, να έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Πρώτον, να μπορεί να κινητοποιήσει κόσμο, εκείνον τον κόσμο που χρειάζεται ακόμη για να αντιμετωπιστεί, ή πολύ σύντομα θα χρειαστεί να κινητοποιηθεί ο κόσμος για να υπερασπιστεί
εσκαμμένα. Εσύ Παναγιώτη γνωρίζεις, επειδή ασχολείσαι, στις 4 του μηνός κλείστηκε συμφωνία με την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Τουρκία, στην Νότια ΑΟΣ. Δεν κουνήθηκε φύλλο, βεβαίως, γιατί ήμασταν μέσα στις εκλογές. Τώρα που με το Μητσοτάκη θα πάνε στο Γκραν Μοντανά ξανά να υπογράψουν, θα πρέπει να κινητοποιηθεί η συμμαχία, έτσι ώστε να κατεβάσει κόσμο, να σηκώσει ζητήματα, να αναπτύξει διάλογο, έτσι, το αυτονόητο. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος η συμμαχία θα αποδείξει τη δύναμή της και ταυτόχρονα να είναι έτοιμη για οποιαδήποτε στιγμή, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτή η Βουλή έχει τις δυνατότητες να κρατήσει τετραετία. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να φαντάζει έτσι και ίσως τελικά από την αδυναμία του υποκειμενικού παράγοντα να καταλήξουμε σε μια τέτοια ιστορία, αλλά τώρα όπως είναι και με βάση το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μια άγρια πολιτική που θα εφαρμοστεί, δείτε αν διαβάσετε σήμερα το Bloomberg ή μια σειρά τέτοια ειδησιογραφικά πρακτορία που εκφράζουν ή την έκθεση της Κομισιόν για την τρίτη έκθεση κηδεμονίας, όπως λέγεται, ενισχυμένης υποπτίας για την Ελλάδα, θα ανατρεχιάσετε το τι προβλέπετε να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κρατηθεί η Βουλή ανοιχτή, γιατί έχει πολλά να κάνει. Λοιπόν, και μέσα στο πώς να το πούμε, και μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα έχουμε εξελίξεις δραματικές. Τέλος του Ιουλίου θα επιχειρήσουν να βγουν στις αγορές. Αυτό είναι η διαταγή από την Κομισιόν, προκειμένου να δουν με ποιον τρόπο θα μαζέψουν λεφτά ώστε να μην χρειαστεί να δώσουν μεγάλο πακέτο προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό κενό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάνε για 37 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δημοσιονομικό κενό. Όσοι συζητάγαμε εδώ, λέγαμε για 45 δισεκατομμύρια συνολικό χρέο εσωτερικό δημοσιονομικό κενό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το εντοπίζει στα 37 δισεκατομμύρια. Προσπαθεί τώρα να το περιορίσει όσο περισσότερο. Καταλαβαίνει τι έχει να γίνει για να εξοικονομηθούν ή αν δοθούν με τη μορφή δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, τι μέτρα θα φέρει αυτό. Επιπλέον δραστικές μειώσεις στο κοινωνικό κράτος και κυρίως το λεγόμενο διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή ιδιωτικοποιήσεις κλινικών. Σήμερα έμαθα από πηγές του εξωτερικού ότι κλείστηκε και η δεύτερη ιδιωτικοποίηση νοσοκομείου. Η πρώτη ιδιωτικοποίηση ήταν το Ασκληπείο Βούλας. Ήδη έχει ανακοινωθεί στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή και ετοιμάζονται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η γρήγορη ιδιωτικοποίηση του Ασκληπείου Βούλας, το οποίο δεν προορίζεται να γίνει ιδιωτική κλινική, αλλά φιλέτο real estate για εφοπλιστικά συμφέροντα, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται. Το δεύτερο νοσοκομείο που έχει μπει στο μαχαίρι είναι το Θριάσιο, από ό,τι τουλάχιστον λέγεται στο εξωτερικό, από ό,τι ακούγεται δηλαδή από επενδυτικούς κύκλους στο εξωτερικό. Και θα πάμε συνέχεια έτσι. Οπότε τώρα η δυνατότητα κινητοποίησης του κόσμου στο να μπορέσει να αμυνθεί όσο μπορεί και ό,τι μπορεί να γίνει. Ξέρω ότι κάτω στη Βούλα, για το Ασκληπείο, θα γίνει σκοτωμός. Δηλαδή θα υπάρξει πολύ μεγάλη κινητοποίηση κόσμου για να μην γίνει αυτή η ιδιωτικοποίηση. Ξέρω ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί και στο Θριάσιο. Εδώ η συμμαχία παίζει κορυφαίο ρόλο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να κινητοποιήσει, δεν υπάρχει κανένας άλλος να λειτουργεί σαν υπομόχλιο, ώστε να μπορέσει να μοχλευτεί η κοινωνία και να γλιτώσει και να ξεπεράσει αυτήν την σαυροκατάσταση, πώς να την πούμε, ας πούμε, που την έχουν οδηγήσει. Μαζί μας έχει έρθει και ο Φώτσο Μαζαράκης. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα, ναι. Καλησπέρα στους συναγωνιστές, στις συναγωνίστρες, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες που μας στήριξαν. Είμαστε στην επόμενη μέρα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Εμένα θα μου επιτρέψετε να έχω ένα βήμα σημειωτών, να μην προσπαθήσω να προβώ σε αξιολογήσεις γρήγορες σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό όμως που πρέπει πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε
είναι ότι σαν πρώτη ανάγνωση το αποτέλεσμα το οποίο επιτεύχθηκε από την συμμαχία του ΕΠΑΜ με το ΑΚΕΛ, με την συμπαράταξή μας με το ΔΙΚΙ και με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις, σαν δεύτερη ανάγνωση, όχι σαν πρώτη ανάγνωση, σαν δεύτερη ανάγνωση, είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό κάτω από τις συνθήκες στις οποίες έγινε αυτή η εκλογική αναμέτρηση, κάτω από τις συνθήκες τις πενιχρές με τις οποίες δώσαμε αυτή την εκλογική μάχη, με υποτυπώδη οικονομικά μέσα και υλικά μέσα, κυριολεκτικά με την θυσία των συναγωνιστών και των συναγωνιστριών μας, χωρίς καμία προβολή, ελάχιστη προβολή, αυτή την οποία μόλις δικαιούμασταν από τα κρατικά μέσα, τα ραδιοτηλεοπτικά. Ούτε καν αυτή, διότι δεν μας φωνάξαν ούτε στις τρεις διακαναλικές συνεντεύξεις των κομμάτων που υποχρεώνοντουσαν όλα τα αναπανελλαδικής εμβέλειας. Ούτε παίξαν τα σποτ όπως τα είχαμε συμφωνήσει, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαπιστώσουμε είναι το εξής. Ερχόμαστε να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα ενός μεγάλου εγκλήματος. Είναι το έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ, της ομάδας Τσίπρα, από τον Ιούλιο του 2015 και μετά. Είναι το έγκλημα το οποίο ξέπλυνε όλο το παλιό πολιτικό προσωπικό και το νομιμοποίησε να ξανακατέβει με τους ίδιους τρόπους και τα ίδια μέσα τα οποία χρησιμοποιούσε 40 χρόνια να διεκδικήσει πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού και κατά την έκφραση που μου αρέσει να του κλέβει την ανοχή του. Διότι όλη αυτή η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος δεν είναι μια θετική συμπεριφορά προς τη Νέα Δημοκρατία ή και το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, είναι μια συμπεριφορά ανοχής. Ανοχής γιατί ο Έλληνας θέλει να πιστέψει και καλώς θέλει να πιστέψει ότι βγαίνει από τα μνημόνια, ότι τελειώνει η κρίση, βαθιά μέσα του όμως το γνωρίζει ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Αυτό το οποίο εμένα με χαροποιεί πραγματικά και το λέω ειλικρινά και τιμία, είναι ότι αυτό το 0,5% ή 30.000 ψήφοι που έχουμε πάρει, θεωρώ ότι είναι πολύ ποιοτική. Ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει καταλάβει στις λεπτομέρειες του το τι συμβαίνει και δίνει μια θετική ψήφο στο ΕΠΑΜ, ΑΚΕΛ και σε όλη τη συμμαχία, δίνει το παρόν εγνωσμένα για το τι θέλει να γίνει και για το πώς μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο είπες Δημήτρη πριν μπω μέσα και σε άκουγα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πραγματικά και εμένα, άκουσα φευγαλέα την πολιτική ατζέντα του Βαρουφάκη, του κυρίου Βαρουφάκη. Και έλεγα τώρα, λέω, ποιον ακούω? Λέω, ακούω τον Βαρουφάκη ή ακούω εμάς? Κλεμμένο. Τελείως. Κλεμμένα. Ακόμη και οι φράσεις. Η φρασιολογία, οι χαρακτηρισμοί του, ο τρόπος με το οποίο προσπαθούσε αυτό το πράγμα να το στοιχειοθετήσει για τα μνημόνια, για το μνημονιακό καθεστώς. Ξεφεύγει μάλιστα, είναι και παρουσιάζεται και ως αριστερός με φράσεις αριστερές, με αναφορές στον Μάρξ και τα λοιπά. Ανακάλυψε τον πατριωτισμό δύο μέρες πριν τις εκλογές και τα λοιπά. Μας είπε ότι είναι πατριωτική δύναμη. Έτσι. Δηλαδή. Λοιπόν, προφανώς όμως δεν είναι κακό, έτσι. Καθόλου κακό δεν είναι. Αυτό θέλω να πω καταρχάς. Έτσι, καθόλου κακό δεν είναι. Διότι αφενός η συζήτηση την οποία θα πρέπει να κάνουμε εμείς πέρα από τις δικές μας ανεπάρκειες, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι δεν ολοκληρώσαμε κάποια πράγματα με τον τρόπο που θα θέλαμε να τα ολοκληρώσουμε και να τα κάνουμε, είναι να αξιολογήσουμε κιόλας το ζήτημα και το γεγονός του ότι υπήρξε μια προβολή όλων των υπολείπων κομμάτων των αντιμνημονιακών και για συγκεκριμένους λόγους, με την έννοια του ότι θεωρούν και είναι πολύ πιθανόν, έτσι, ότι θα είναι χειραγωγήσιμα. Λοιπόν, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν πρέπει να μας αποκαρδιώνει, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο στεκόμαστε σκεφτόμενοι απέναντι την επόμενη μέρα για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά συγχρόνως είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο εμείς θα το δούμε με αισιόδοξο τρόπο, με καλό μάτι,
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, δηλώνοντας ότι είμαστε εδώ, ότι θα είμαστε εδώ, ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να διευρύνουμε αυτό το δημοκρατικό ριζοσπαστικό μέτωπο ανατροπής των μνημονίων και όλου αυτού του καθεστώτος από την πατρίδα μας, ψάχνοντας έναν, αν θέλετε, κάνοντας έτσι μια πρώτη αυτοκριτική, ψάχνοντας και έναν πιο έξυπνο ακόμα από τρόπο. Ναι. Είναι σαφές ότι... Και τις αδυναμίες και τα λάθη που έχουμε είναι κάνει. Σαφές. Θα μάθουμε από αυτά. Μαθαίνουμε πολύ εύκολα. Το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον εμείς εδώ. Και να πω για όλους τους κακεντρεχείς και άσπορντους φίλους που λένε για παρετήσεις και όλα αυτά πράγματα. Πρώτον αφορά... Όσον αφορά εμένα, για το ζήτημα της παρέτησης, θα να πούμε... Όχι, όχι. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, βεβαίως. Έλα. Έλα. Έλα, Βάκη. Έλα, σ' ακούμε. Παναγιώτη. Ναι, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Έλα. Με ακούς τώρα. Ακούς, ακούω, ναι. Εντάξει, έλα. Είσαι στον αέρα. Ωραία. Είναι ωραία. Ο Βάκης ο Τσοπανίδης, που είναι ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ. Πολύ καλησπέρα. 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 Είμαστε καλησπέρα, εδώ πέρα, εγώ. Συζητάμε περισσότερο τα αποτελέσματα, τις πολιτικές συνέπειες ή την πολιτική ταυτότητα του εκλογικού αποτελέσματος της 7ης Ιουλίου. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς τους συναγωνιστές από το ΕΠΑΜ. Δώσαμε έναν σκληρό ματήμιο αγώνα. Ήταν ένας αγώνας με τις πεντών απέναντι σε υπερόπλο που έστειλε μπροστά μας το σύστημα. Και το βλέπαμε το τελευταίο διάστημα. Δεν παίζαμε σε καμία δημοσκόπηση. Δεν μας βγάζαν τα κανάλια. Δεν μετήχαν οι υποψήφοι μας σε πάνελ όπως μετήχαν οι υποψήφοι άλλων κομμάτων. Δυστυχώς σε αυτές τις εκλογές νίκησε ο δικοματισμός. Αυτό ήταν. Αυτό είναι η εκτίμηση του δικού μου, η δική μου εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέχρι και χθες δίπλα μας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις συστρατεύτηκαν με τα δύο μεγάλα κόμματα. Το 85% των Ελλήνων ψήφισαν μνημονιακά κόμματα. Αυτό είναι το τραγικό της όλης υπόθεσης. Σημαίνει ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, έχει μνήμη χρυσόψαρου. Ισχύει αυτό, τα δεδομένα αυτό λένε. Βέβαια θα δούμε πώς θα αποδειχτεί στην πράξη, πόσο θα κρατήσει αυτή η νημεία. Παρότι όμως το αποτέλεσμά μας ήταν αρκετά συμπιεσμένο, αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι βρισκόμαστε στην πέμπτη θέση από τα κόμματα τα οποία δεν μπήκαν στο κοινοβούλιο. Στην πέμπτη θέση όμως όταν τρία από αυτά είναι πατμένα, βρίσκονται ήδη υπό διάλυση. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις πιστεύω ότι θα είναι ραγδαίες. Πιστεύω ότι μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι να μην επιβεβαιωθώ ποτέ ότι ο ελληνικός λαός σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μετανιώσει πάρα πολύ για την επιλογή την οποία έκανε. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε κυβέρνηση με τις ευλογίες του Αλέξη του Τσίπρα. Βέβαια, ώστε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Υπάρχουν πολλά τα οποία έπονται και τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι αλλιώς να ξεκαθαρίσουμε ότι η λογική του λιγότερου κακού μας έφερε τη Νέα Δημοκρατία ως εγώ γράφω και σήμερα και όλα στο άθρο μου ότι τέτοια πολιτική ισχύ σε επίπεδο κράτους η δεξιά, να το πούμε έτσι, έχει να δει από την εποχή του εμφυλίου, δηλαδή να ελέγχει δήμους, περιφέρειες και κοινοβούλιο. Αυτό το τρίπτυχο της κρατικής εξουσίας δεν το έχουμε ξαναδεί στη μεταπολίτευση, ακόμη και επί Καραμαλή που πήρε με τον εκβιασμό Καραμαλής η Τάγκς το 52% πόσο είχε πάρει το 1974, δεν είχε τον έλεγχο στους δήμους, δεν είχε τον έλεγχο στην τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια δεν είχε τον έλεγχο στην κοινωνία, γι' αυτό και η κοινωνία συνέχισε να μάχεται. Αλλά τέτοιον έλεγχο θεσμικό στην κοινωνία είναι πρώτη φορά που έχει κόμμα της δεξιάς στην Ελλάδα, μετά τον εμφύλιο ουσιαστικά. Συμφωνώ, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δυστυχώς αυτές οι παντοδυναμίες ποτέ δεν βγήκαν σε καλό. Ιστορικά δηλαδή, αν το δούμε, δεν είχαν ποτέ καλό αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. Και ελπίζω να μην βγω μάντης κακών μελούμενων.
Κοίταξε, έτσι αλλιώς ξέρουμε τι λίγος πολύ πρόκειται να γίνει. Το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει και προεκλογικά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι τώρα σε αυτό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αν η συμμαχία προχωρήσει, βαθύνει μέσα στην κοινωνία και απλωθεί. Όχι, θα πρέπει να συνεχίσει. Η συμμαχία θα πρέπει να ενισχυθεί και να γιγαντωθεί. Έτσι, είμαστε ο μοναδικός πόλος εκτός του συστήματος ο οποίος μάχεται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είμαστε το μοναδικό ανάγχωμα. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα σωτηρίας εκτός από αυτήν τη συμμαχία. Ακριβώς αυτό, και αυτή είναι η δουλειά μας από εδώ και μπρος. Υπάρχουν μηνύματα από όλη την Ελλάδα που λένε ότι είναι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως τι επέλεξαν μέσα στις εκλογές, είναι σε θέση μάχης αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο Αρμαγεδόνας που λίγος πολύ όλοι περιμένουμε, όχι μόνο δημοσιονομικά και οικονομικά, αλλά και εθνικά, στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Εσύ άλλωστε τώρα ξέρω ότι είσαι βρίσκεσαι στον Εύρο, δεν είναι? Οριστιάδα. Που είσαι στην πρώτη γραμμή πυρός. Είσαι στην πρώτη γραμμή πυρός. Ακριβώς στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς. Οπότε και αυτά τα ζητήματα μπροστά μας είναι ανοιχτά. Στο επόμενο διάστημα πιστεύω μέχρι το τέλος του 19 θα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ θεσμικά, να το πούμε έτσι, οι όποιες υποχωρήσεις, ενδοτισμοί κτλ. Προετοιμάστηκαν από την κυβέρνηση Τσίπρα, θα ολοκληρωθούν με τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια. Να δούμε τότε τι έχει να γίνει στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα μαζί με τα μέτρα που θα πάρθουν. Εάν διαβάσει κάποιος την έκθεση, αλλά σήμερα δεν ασχολείται κανένας με την έκθεση που δημοσίευσε η Κομισιόν και συζητάει σήμερα το Eurogroup. Εμείς είχαμε σήμερα Eurogroup να πούμε θέμα την Ελλάδα. Ποιον στείλαμε ως εκτός? Τον κύριο Τσακαλώτο. Ας στείλαμε τον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Τσακαλώτος θα υπογράψει, ο Μητσοτάκης θα εφαρμόσει. Είμαστε μια χαρά, μια ωραία παρέα, δεν καταλαβαίνεις καλά. Ωραία ατμόσφαιρα, ακριβώς. Είναι στην πραγματικότητα συγκυβέρνηση. Γι' αυτό είναι κιόλας. Είναι οι δύο ίδιες όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι και είναι και μια επίδειξη πυγμής εκ μέρους του Eurogroup. Γιατί θα μπορούσε το θέμα αυτό να συζητηθεί μετά από μία-δύο εβδομάδες. Δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά το κάνανε αμέσως στην επομένη των εκλογών. Και το ορίσανε με δύο τρόπο, προσπαθώντας να δείξουν στον Έλληνα ότι τον έχουν γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη και αδιαφορούν τελείως για την ψήφο του. Όποιος θα έρθει, είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος, αυτός θα δώσει γη και είδος στο Eurogroup. Γι' αυτό και το ορίσανε εδώ, ενώ θα μπορούσαν να το έχουν ορίσει για τις 16 ή για το τέλος του Ιουλίου. Αλλά είναι, από την άλλη μεριά όμως είναι τόσο σφιχτά τα περιθώρια που πρέπει να πάρθουν τα μέτρα. Γι' αυτό και ο κύριος Κούλης μας είπε το βράδυ των εκλογών ότι έχει ανασηκώσει ψηλά τα μανίκια, ναι, και πρόκειται να δουλέψει σκληρά. Παναγία μου. Λοιπόν, είναι και αυτές οι πλευρές δηλαδή που πρέπει να κοιτάξει κανείς. Και ο κύριος Τσίπρας είπε, μίλησε. Όταν αυτοί οι άνθρωποι που τάζαν προεκλογικά ότι θα μας σώσουν, αφού ξέραν τη συνταγή πώς θα μας σώσουν, γιατί μας κατάστρεψαν όλα αυτά τα χρόνια? Μα τώρα εντάξει, τώρα ρωτάς και εσύ πράγματα. Και ο Κούλης, ο κύριος Τσίπρας είπε, τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι σηκώνουμε τα μανίκια τώρα, ναι. Βιάζεται δηλαδή πολύ για να εκπληρωθούν τα γραμμάτια. Η απάντηση ήταν από τον κύριο Τσίπρα ότι θα κάνει υπεύθυνη αντιπολίτευση. Βέβαια, υπεύθυνη αντιπολίτευση. Θα κάνει υπεύθυνη αντιπολίτευση. Τα δάνεια αυτών των κομμάτων τι θα γίνουν, μήπως θα πάνε σε διαγραφή των δανειών της Νέας Δημοκρατίας τώρα που είναι παντοδύναμη κυβέρνηση? Βέβαια, θα υπάρξουν διαρρυθμίσεις και ρυθμίσεις για όλα αυτά τα πράγματα. Σύμφωνα με ένα σχόλιο που γράφει, παραπολιτικό σχόλιο που γράφτηκε στη Wall Street Journal, τέλος πάντων σε ένα ειδικό blog που έχει η Wall Street Journal, λέει ότι ο κύριος Μαρινάκης του στήχησαν οι εκλογές αυτές 70 εκατομμύρια. Λοιπόν, και μάλιστα σχολίασε δεν ξέρω ποιος είναι ο δημοσιογράφος, γιατί είναι blogger της Wall Street Journal, σχολίασε, λέει, τα 70 εκατομμύρια για τον κύριο Μαρινάκη δεν είναι τίποτα, αφού ξεπλένει μερικά δισεκατομμύρια το χρόνο μαύρο χρήμα από διάφορες πηγές. Λοιπόν, με 70 εκατομμύρια τα οποία εξόδεψε ο άνθρωπος, δικαιωματικά θα έπρεπε να δώσουν τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν νομίζω νομίζω ότι είναι πάνω από τον Πρωθυπουργό ο κύριος Μαρινάκης αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, το μάθαμε κιόλας και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, όπου στα μέσα του κύριου Μαρινάκη απαγορεύτηκε ρητά να εμφανιστεί υποψήφιος του ΕΠΑ Μακέλ.
Κανένας δημοσιογράφος δεν τόλμησε, παρά το γεγονός ότι είχαμε επαφή με δημοσιογράφους των μέσων του, δεν τόλμησε να βγάλει υποψήφιο του ΕΠΑ Μακελ, διότι η γραμμή ήταν σαφής. Και βέβαια δεν διαφωνεί κανείς με τον κύριο Μαρινάκη, εκτός και αν θέλει να βρεθεί σε κανένα χαντάκι κατά Φιλιππίνες μεριά. Θυμάστε μια δημοσκόπηση η οποία έπαιζε δύο μέρες τρεις πριν από τις εκλογές, που έδειχνε τη ΛΑΕ με 2,7%. Μπράβο, ναι, ναι. Και βγήκα τότε και λέω, ρε παιδιά, η ΛΑΕ έπαιρνε, να πούμε, το 0,6% με ποσοστό κάτω από τα ευρωεκλογές μαζί με το Δίκη. Τώρα έχει φύγει το Δίκη. Δεν υπάρχει το Δίκη. Πάει εμείς η ΛΑΕ. Εμείς έχουμε συμμαχίσει με το ΕΠΑΝ. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, αν παίρνουμε αυτή 2,7, εμείς πρέπει να πάρουμε 18%. Και όμως υπήρχαν, για να δείτε πόσο προσπαθούσαν να παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό με φτιαχτές δημοσκοπήσεις, να καθοδηγήσουν. Και το κατάφεραν, έτσι. Ο ελληνικός λαός στην ουσία ψήφισε αυτό που του έδειχναν οι τηλεοράσεις και οι δημοσκόποι. Ναι, σύν το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπολογίσουμε και εδώ και την αποχή. Η οποία αποχή ήταν πολύ κοντά μας. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος, τουλάχιστον που γνωρίζω εκ των υστέρων, που υπολόγιζα, και εγώ υπολόγιζα ότι τους θεωρούσα λίγος πολύ δεδομένους ψήφους του ΕΠΑΜ, όχι για αυτό που έλεγα εγώ, αλλά για αυτό που έλεγαν αυτοί, βρέθηκαν τελικά στην αποχή. Η αποχή ήταν συνενοχή. Πιστεύω ότι συνυπεύθυνοι σε αυτό το οποίο δημιουργήθηκε είναι και όλοι αυτοί που διάλεξαν, που επέλεξαν την παραλία, επέλεξαν να μαυρίζουν οι ίδιοι, αντί να μαυρίζουν αυτούς τους οποίους μας μαύρισαν τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να επισημάνω. Ο Γεωργής Μεβάκη. Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη συμμαχία, ότι πρέπει να πιάσουμε αυτόν τον κόσμο. Παρακολουθώντας λίγο τις καρτέλες, είδα ολόκληρες περιοχές που δεν υπήρχε ούτε μία ψήφος, είχαμε δυνατότητες. Αν είχαμε και το χρόνο, έτσι, δηλαδή, αλλά υπήρχαν δυνατότητες. Ψηφοδέλτια του ΕΠΑΜ και του ΑΚΕΛ. Ναι, αυτό δεν μπορώ να είμαι σίγουρο ότι είχαμε πάντα. Έχω καταγγελίες αρκετές. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Προηγουμένως μίλησα με τον Βαγγέλη τον κριτικό, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δανειολικών Ελλάδος. Καταγεγραμμένες και αυτές περιπτώσεις που είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα ενώσουμε τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις που έχουμε. Τα εκλογικά τμήματα τα οποία δεν μοίραζαν ψηφοδέλτια του ΕΠΑΜ και του ΑΚΕΛ είναι πάρα πολλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα το πώς θα οργανώσουμε, όχι μόνο στην επαρχία αλλά και μέσα στην Αθήνα. Υποτιμήθηκε ο έλεγχος αυτός και πρέπει να το δούμε. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και εδώ πέρα εκλογικά κέντρα όπου δεν διράστηκαν τέτοια ψηφοδέλτια. Έχουμε δει καταγγελίες. Λοιπόν, και φαίνεται και αλλού ότι υπήρχαν στην Ανατολική Αττική καταγγελία πέντε εκλογικά τμήματα τα οποία δεν είχαν καν δικαστικό αντιπρόσωπο. Είχαν στείλει το δικαστικό αντιπρόσωπο να κοιμηθεί, γιατί ήταν κουρασμένοι, ας πούμε, και κάναν από μόνοι τους εκλογική διαδικασία. Έτσι. Λοιπόν, εκτός από αυτά, δηλαδή, το να μην υπάρχουν ψηφοδέλτια ή το, ακόμα και αν υπήρχαν, δηλαδή, το να μην πέσουν ψηφοδέλτια, είναι κάτι που πρέπει να σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Υπήρχαν πολύ περισσότερες δυνατότητες, δηλαδή, όπου μιλήσαμε, εγώ δεν σας λέω ότι κάναμε θαύματα μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον, αλλά ήταν φανερό ότι τραβήξαμε δυνάμεις. Αν είχαμε περισσότερο κόσμο, χρόνο, θα τραβούσαμε περισσότερες. Υπήρχε κόσμος που μας ξέρει, που είχε επαφή μαζί μας κτλ. Ο οποίος μας λέει, α, τελικά κατεβαίνετε, και αυτό δύο μέρες πριν τις εκλογές. Γιατί ακριβώς δεν έβλεπε πουθενά την παρουσία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο... Στη γειτονιά μου ανεβάσανε... δεν ξέρω γιατί. Σήμερα δηλαδή, είδα αναρτημένες αφίσες του ΕΠΑ Μακελ σε όλη τη γειτονιά. Δεν υπήρχαν ούτε χθες ούτε προχθές. Δηλαδή, τι ακριβώς, δηλαδή, ήταν η τοπική οργάνωση. Η τοπική οργάνωση δεν έχει σχέση με αυτό. Δηλαδή, ξέρω τα παιδιά, εντάξει, δεν ήταν. Προφανώς κάποιος τύπωσε τις αφίσεις. Όχι, ρε παιδί μου, το να πάρεις αφίσεις του ΕΠΑΜΑ και ήταν πολύ εύκολο. Έρχεσαι εδώ, σε οποιοδήποτε από τα γραφεία του ΕΠΑΜΑ έπαιρνες ελεύθερα, δεν ήταν. Αλλά κάποιος τσαντίστηκε τόσο πολύ που σε έβαλε μετά τις εκλογές, ας πούμε. Λοιπόν, ή ξεχάστηκε ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως είναι χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και έχει μία σημασία. Εμείς είχαμε επαφές και κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα και με άλλες δυνάμεις, ναι, οι οποίες τώρα που παρήλθε ο εκλογικός αγώνας πρέπει να τις ξαναβρούμε.
αυτές τις δυνάμεις. Ναι, οφείλω να ομολογήσω και εγώ σήμερα μου στείλανε μηνύματα όσες δυνάμεις μας είχαν στείλει ένα, ας πούμε, ένα μήνυμα ότι ρε παιδί μου εδώ είμαστε εμείς, προχωρήστε, μην ανησυχείτε. Έστω και μετά τις εκλογές, γιατί έχουμε τις δεσμεύσεις. Σήμερα ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, το ότι θέλουν να καθίσουν μαζί μας, να συζητήσουμε το πώς πηγαίνουμε μαζί σε όλη αυτή την ιστορία, πώς θα τη δώσουμε από κοινού τη μάχη. Και αυτό είναι το, αυτό που είπε και ο Βάκης προηγουμένως, δηλαδή, ότι αυτό είναι το στίχημα της συμμαχίας. Να βαθύνει, να πλατείνει. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ πρέπει να... Πρέπει να γίνουμε συμπολεμιστές, να έχουμε άθλιο πόλεμο με αυτό το σάπιο καθεστώς. Πάντως... Πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να γίνουμε επιτέλους συναγωνιστές, συμπολεμιστές για το καλό της πατρίδος. Πρέπει να βάλουμε κατά μέρος όλα αυτά τα οποία μας διχάζουν. Πρέπει να βάλουμε κατά μέρος, να πούμε, όλα αυτά τα οποία έχουμε τη διαφορετικότητά μας και φυσικά κρατώντας ο καθένας την αυτονομία του και τα πιστεύω του κόμματός του, να ενωθούμε και να συμπράξουμε, να πούμε, για το καλό της πατρίδος. Αυτό είναι το στοιχείο. Ωραία. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Είναι το μόνο ενωτικό εγχείρημα μετά το 15 και την μεγάλη, το μεγάλο χτύπημα που είπε πριν ο συναγωνιστής ο Γεωργής, που συνέβη, που έλαβε χώρα. Δεν υπάρχει άλλο, είναι όχι, το μόνο έχει τελειώσει που έγινε και είπε όλο το υπόλοιπο σκηνικό έχει τελειώσει, ναι. Ή έτσι ή αλλιώς. Και είπε και ο Δημήτρης ο Καζάκης πριν ότι εν πάση περιπτώσει αυτό που έγινε και τώρα εδραιώθηκε θα πρέπει να προχωρήσει, έγινε για να προχωρήσει. Επομένως, με βάση το γεγονός ότι είχαμε το Eurogroup, που όλοι βλέπουμε που πηγαίνει η κατάσταση, πηγαίνουμε σε ένα νέο μνημόνιο ή πιστοληπτική γραμμή στήριξης, έχουμε τις εξελίξεις στα εθνικά που θα είναι ακόμα χειρότερες από ό,τι λέγονται. Πάμε ουσιαστικά για ένα θερμό καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2019 με φόβο ότι θα έχουμε εθνική τραγωδία, ότι θα έχουμε εθνικές περιπέτειες. Κάτι που θα αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη για δεκαετίες. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση του Κυπριακού, απευχόμαστε μια τέτοια κρίση. Να πούμε ένα στοιχείο. Απευχόμαστε, θα τελειώσω μισό λεπτό. Αναδιάταξει τον πολιτικό χάρτη βαθύτερα και συνολικά. Πάμε για τέτοιες καταστάσεις. Υπενήκτηκες κάτι πριν, Δημήτρη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι έτοιμος και τα λοιπά να υπογράψει. Έστρωσε το χαλείο βέβαια ο Τσίπρας, γιατί έχουν αρχίσει οι διερευνητικές επαφές αυτές που καθιέρωσαν οι Σημίτης, Γιώργος Παπανδρέου, και διεκόπησαν τότε με τις πλατείες ουσιαστικά. Ξεκίνησε, έκανε το μεγάλο βήμα ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης προχωράει. Και αυτές βέβαια δεν θα είναι ούτε καν με θερμό επεισόδιο. Αυτά οι τελευταίες δηλώσεις Ερντογάν, όχι οι σημερινές που έδινε τα συγχαρητήρια και τα λοιπά, κάνοντας αυτό το ψυχρό θερμό των σκοτσέζικων ντους που κάνουν κάθε φορά πριν επιτεθεί, πριν υπάρξει επίθεση κράτους, γίνεται αυτή. Τη μία φορά απειλεί ο επιτιθέμενος, την άλλη κάνει πολιτική ειρήνης για να αρπάξει με διαπραγματεύσεις και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, έχουν αρχίσει αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα στολιστούν και θα εκβιαστούν για να καθίσουν να υπογράψουν πάνω στο τραπέζι κάποιοι με καταστάσεις σύραξης. Αυτό δηλαδή με το Γιαβούς τώρα είναι μια κλιμάκωση πολύ σημαντική. Δεν είναι ο χρόνος αρκετός, είναι άλλη κουβέντα για να το αναλύσει κανείς, αλλά ανοίγει τον ασκό του εόλου στα εθνικά ζητήματα και θα έχει μεγάλες επιδράσεις και να δούμε πού είναι και αυτοί οι υπερπατριώτες με το μακεδονικό. Δεν λέω για όλους, δεν λέω όχι, για όλους, αλλή μόνο πολλής ο κόσμος εκεί ειλικρινά πάλεψε και ήμασταν και εμείς εκεί. Να δούμε πού θα είναι και ποιος θα βγει. Να, εδώ η συμμαχία εδώ πρέπει πραγματικά μπορεί να βγει και να ανασυστήσει τον προοδευτικό πατριωτικό χώρο, τον δημοκρατικό πατριωτικό χώρο, η απουσία του οποίου είναι μια έλλειψη συνολική στην πολιτική ζωή και δεν αφήνει να υπάρξουν και άλλα και πράγματα. Από όλα, και σε όλο αυτό το διάστημα αφήναμε να πούμε να καπηλεύονται τον πατριωτικό χώρο η ακροδεξιά. Σωστό. Σε κάποια στιγμή έχει καταλήξει να είναι ο πατριώτης συνώνυμο του υπερεθνικιστή. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το πάψουμε εμείς. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
να σταματήσει οποιοδήποτε αγαπάει την πατρίδα του να θεωρείται εθνικιστή. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους εθνικιστές, ούτε με τον φασισμό, ούτε με την ακροδεξιά, ούτε με, όλα, με τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Ήμασταν αυτοί που δώσαμε το στίγμα ώστε να μην μπορούν να ταυτίζουν να πούμε τον πατριωτισμό με την ακροδεξιά. Γι' αυτό άλλωστε και επέλεξαν την αποσιώπηση. Δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπιστεί μια τέτοια θέση σαν τη δική μας, ας πούμε, βαθύτατα δημοκρατική, πατριωτική θέση, που ήταν ξεκάθαρη σε σχέση με το ότι εθνικιστικό, εθνικό φρονικό, της εθνικοφροσύνης. Πατριδοκάπηλο. Πατριδοκάπηλο, ναι, ας πούμε, κυκλοφορούσε. Και εμείς αποτάσσουμε να πούμε έννοιες αριστερά, δεξιά και κέντρο ως εμφυλιοπολεμικές, ως αναχρονιστικές και διχαστικές. Ο συνασπισμός αυτός είναι συνασπισμός της Ένωσης και όχι του διχασμού. Διδοκόμαστε τους ανθρώπους από όπου και αν προέρχονται, δεν ρωτάμε κανέναν από πού προέρχεται και τους θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το μετερίζι να πούμε για το καλό και το όφελος των Ελλήνων. Να σημειώσω έτσι για να δώσω μια διάσταση το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το καλοκαίρι, πόσο επικίνδυνο γεωπολιτικά είναι αυτό το καλοκαίρι. Είναι ότι η έκθεση τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συζητιέται σήμερα στην πλατιά συνεδρίαση του Eurogroup. Το Eurogroup συνεδριάζει σε δύο επίπεδα. Το τακτική συνεδρίαση, όπου είναι μόνο τα μέλη που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη, και η πλατιά συνεδρίαση, όπου συμμετέχουν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ντράγκη, τελευταία παρουσία του Ντράγκη, θα είναι ο Ρέγκλινγκ και άλλοι της Κομισιόν κτλ. Μέσα στην πλατιά συνεδρίαση συζητιέται η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα είναι και η τελευταία έκθεση, γιατί θα αλλάξει ο πρόεδρός της, ο Ντράγκη θα φύγει και θα πάει η Κριστίν Λαγκάρντ. Έχει ενδιαφέρον για να καταλάβουμε το πόσο επικίνδυνη από άποψη πολέμου είναι η περιοχή, η επισήμανση που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την υποχώρηση του δολαρίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα τον τελευταίο χρόνο έναντι του ευρώ, το οποίο αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα αντίστοιχα. Δηλαδή πήρε το ευρώ την μείωση του δολαρίου. Τι σημαίνει αυτό για τους γνωρίζοντες? Επειδή το βασικό ζήτημα της παγκόσμιας κυριαρχίας των νομισμάτων αποτελεί το σκληρό πυρήνα της γεωπολιτικής διαμόρφωσης ευρύτερα σήμερα, σε μια εποχή που κυριαρχούν οι χρηματαγορές, σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να ανακτήσουν αυτό το επίπεδο του 60-62% στα αποθεματικά, στα παγκόσμια αποθεματικά του νομίσματός τους, θα πρέπει να πάνε σε πολέμους. Δεν μπορούν να το κάνουν με όρους οικονομικής ισχύως, ιδιαίτερα απέναντι στο ευρώ, και δεύτερον απέναντι στο μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει παρουσιαστεί, δηλαδή την ανάπτυξη, η αύξηση του ποσοστού των υπολείπων νομισμάτων στα αποθεματικά, στα παγκόσμια αποθεματικά. Για όποιον γνωρίζει, μέχρι πριν το μεγάλο κράχ το δολάριο ήταν στο 80% περίπου, άρχισε να μειώνεται συστηματικά, ενώ το ευρώ ήταν περίπου στο 27%. Έχασαν και οι δύο υπέρ των δεύτερων νομισμάτων. Το ρούβλι, το ρεμίνμπι, δηλαδή το ουάν, και τα υπόλοιπα νομίσματα, ανάμεσα αυτά και η τουρκική λίρα, η οποία αυτές τις εποχές δέχεται φοβερή επίδεση. Όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κανείς, δείχνει ότι αυτό το τρίγωνο μεταξύ ευρώ, δολαρίου και τουρκικής λίρας είναι το ιδανικό τρίγωνο για να ξεσπάσει πόλεμος. Όχι απλά για μια, πώς θα το πούμε, κλιμάκωση επιθέσεων ή συγκρούσεων, αλλά για κίνδυνο πολέμου. Χτυπάνε τα καμπανάκια παντού. Έτσι αλλιώς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια μετά την κρίση, το κράχ του 2008, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης αυτής, και θυμίζω ότι αν οι Αμερικανοί χάσουν ακόμη 10% της κυριαρχίας του δολαρίου στα παγκόσμια αποθεματικά, σημαίνει η υποχώρηση της αμερικανικής οικονομίας στο επίπεδο του πρώτου παγκοσμίου. Αυτό το πράγμα δεν θα το επιτρέψουν οι Αμερικανοί με κανένα τρόπο. Είναι σαν να χάνουν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή την επιτυχία που είχαν και την επικράτηση που είχαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γι' αυτό πηγαίνουμε ολοταχώς σε σειράξεις. Το από εκεί και πέρα, το πώς θα γίνει αυτή η σύρεξη, αν κατά πόσο είναι ελεγχόμενη, πόσο ελεγχόμενη και όλα αυτά πράγματα, είναι τελείως αστάθμητα. Δεν μπορεί να τα εκτιμήσει κανείς. Γι' αυτό και προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ για τον Ιούλιο-Αύγουστο του 19, τώρα δηλαδή,
για την περιοχή της Ανατολικής, της Ανατολικής Δεκάς Μεσογείου. Κινδυνεύει η υπόθεση του Ιράν, ας πούμε, γιατί το κρύβουν εδώ. Διότι... Εντάξει, υπάρχει, αλλά δεν είναι εύκολο να ξεκινήσουν έναν πόλεμο εκτός και αν έχουν υπονομεύσουν τελείως το εσωτερικό καθεστώς, όπως κάνανε στο Ιράκ. Έχουν βρεθεί. Έχουν τις σειράξεις Χαφτάρ Τουρκίας, στις οποίες ενεπλάκει και η Αίγυπτος, έτσι. Σωστό, σωστό. Και επιπλέον φούντωσε η Λιβύη με εμπλοκή τουρκικών στρατευμάτων. Άμεση εμπλοκή τουρκικών στρατευμάτων. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτό το τρίγωνο εδώ στην Ανατολική Λεκά της Μεσογείου αρχίζει και πυρακτώνεται επικίνδυνα. Το κατά πόσον η. Αποθήκη, πάνω, ήταν η πυροδοτοποθήκη, να πούμε. Ναι, ειδικά όποτε είχαμε κυβερνήσεις αυτού του είδους, όπως αυτές που έχουμε σήμερα. Και πάντοτε το ξεκινούσε από εδώ, από αυτή την περιοχή, να πούμε, κάτι παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε από εδώ. Βέβαια, σαφέστατα. Σαφέστατα. Και δεν είναι τυχαίο, είχαμε κυβερνήσεις σαν αυτές που έχουμε σήμερα. Σε αυτή, που δημιούργησαν, να το πούμε έτσι, την έφλεκτη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι υψηλού βαθμού κινδύνου η περιοχή για τους σχεδιασμούς των Αμερικανών και των Ευρωπαίων στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ετοιμότητα σαν λαός και φυσικά σαν συμμαχία. Νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστούν και οι ακροατές μας. Ζήτησα να βρούμε ένα τραγουδάκι που το άκουσα πρόσφατα. Κουτοκούλι, θα αλλάξω όνομα. Νομίζω είναι γραμμένο, το τραγουδάει κάποιος Δημήτρης Μητσοτάκης. Πραγματικά τον άνθρωπο τον καταλαβαίνω, συμπάσχω μαζί του. Λοιπόν, Βάκη, τα λέμε ξανά. Χάρηκα για την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Είμαστε σε επικοινωνία, έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας καθημερινώς. Αυτό που ξεκίνησε δεν σταματάει, αυτό ήταν μόνο η απαρχή. Από εδώ και πέρα ήδη βάζουμε, φουλάρουμε τις μηχανές για καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και πάντα προς όφελος του ελληνικού λαού. Ωραία, θα τα πούμε. Βάστα γερά, πρόεδρε, βάστα γερά, θα τα πούμε σύντομα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη, τον Γιώργο τον Γιώργη, τον Φώτη τον Μαζαρά και τον Παναγιώτο Μαντά. Είχαμε προηγουμένως στο τηλέφωνο τον Βάκη, τον Τζιοπανίδη, τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ και συζητήσαμε για το ζήτημα του παρόν και του μέλλον, του παρόντος και του μέλλοντος της συμμαχίας. Όπως και να έχει τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε, είναι η μόνη λύση για όσους τέλος πάντων αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα στην χώρα είναι εθνικό απελευθερωτικό και ο αγώνας βαθύτατα εθνικό απελευθερωτικός. Επειδή συνηθίζουμε να το λέμε αυτό το πράγμα και κάποιοι να μας κάνουν και βάλτε και έναν αστερίξο ότι είναι και κοινωνικός, να πούμε ότι τουλάχιστον για αυτούς που έχουν τέλος πάντων μια στοιχειώδη μαρξική παιδεία ή σωστότερα έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει εθνικό απελευθερωτικός αγώνας, ειδικά στην Ελλάδα που ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας ήταν πάντα βαθύτερα κοινωνικός, δηλαδή δεν το σήκωσε ποτέ η αστική τάξη, δεν είχαμε ποτέ μια αστική τάξη όπου να παλεύει για την εθνική απελευθέρωση της χώρας, ούτε καν τμήματά της. Ακόμη και όταν κρίθηκε η ίδια η ύπαρξη του έθνους, πάντα λαϊκά στρώματα υπήρχαν από αυτά που μπαίνανε μπροστά και κυρίως βεβαίως μετά την άνοδο της εργατικής τάξης και του εργατικού κινήματος, είναι εκείνη η τάξη που σήκωσε το εθνικό ζήτημα, το ανοίγαγε δηλαδή σε κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα της χώρας. Από εκεί και πέρα, μάλιστα πριν υπάρξει, θυμάμαι του Μαυρογορδάτου, την ανάλυση γόνου της γνωστής οικογένειας Μαυρογορδάτου στα 1908, όταν στην ομιλία του στη Βουλή έλεγε περί του πολυσυλλεκτικού κομματικού συστήματος που έχει η Ελλάδα, το οποίο δεν διακρίνεται για το κοινωνικό ζήτημά της ούτε για κανένα άλλο μεγάλο ζήτημα που διατρέχει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, είχε να κάνει μόνο με τη διαχείριση του έθνους. Αυτό ανατράπηκε ριζικά μετά το 1909-1910 και σιγά σιγά μέσα από τους πολέμους, όπου αναδύθηκε ένας νέος κοινωνικοπολιτικός παράγοντας που λέγεται εργατική τάξη στη χώρα μας. Το γεγονός ότι σήμερα χάθηκε η εθνική συνοχή του λαού μας, η εθνική του συνείδηση και άρα ο πατριωτισμός του σαν κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο, πάντα μιλώντας, οφείλεται στο γεγονός ότι συντρίφθηκε η μόνη οργανωμένη τάξη που σήκωνε το ζήτημα αυτό, το έθετε ως κορυφαίο κοινωνικό της ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της εθνικής απελευθέρωσης, της εθνικής ανεξαρτησίας, που ήταν η εργατική τάξη.
Και γι' αυτό άλλωστε είχαμε και τα τρομακτικά προβλήματα με την αριστερά. Δηλαδή η αριστερά με την μετεξέλιξή της σε μέρος του προβλήματος, καθώς βλέπουμε σήμερα με πολύ καθαρό τρόπο με τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ αφενός και από την άλλη με το γνωστό κουκουέ που είναι το γνωστό κουκουέ του εκκλησιάσματος. Δηλαδή, δεν ξέρω, μ' άρεσε πολύ ας πούμε, η συζήτηση στο καφενείο που ήμασταν έξω από το Υπουργείο Λογοκρισίας που ήμασταν με διακαναλική, που είχαμε εκεί γεννήσεις οι κοπελίτσες που ήταν κουκουέ έτσι. Στο καφέ απέναντι. Στο καφέ, στο καφέ, ναι. Απέναντι. Είναι εντυπωσιακό. Είναι σαν να σε αντιμετώπιζα οι Ιεχωβάδες όπως αντιμετώπισα οι Ιεχωβάδες όταν ήμουν στα πιτσιρικάδες. Παιδί μου, δεν πέφταμε πάνω σε Ιεχωβάδες που έλεγε ας πούμε ξύπνα. Αυτή την αίσθηση μου δώσαν αυτές οι μικρές κοπελίτσες, οι οποίες πραγματικά δεν είχαν ιδέα για το τι σημαίνει, τι σήμαινε μάλλον για την ελληνική κοινωνία το πάλε ποτέ κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα, πως αντρώθηκε, πως ταυτίστηκε με τους αγώνες και τις αγωνίες ενός ολόκληρου λαού, ενός ολόκληρου έθνους, όταν ακριβώς αντιλήφθηκε ότι ήταν τάξη εθνική, δηλαδή ηγέτιδα τάξη του έθνους, ή δεν θα υφίσταται. Αυτό το πράγμα. Είναι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πλέον δεν έχουμε σημείο επαφής, δηλαδή να κατανοήσουμε. Εγώ δεν είναι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή, ούτε στο συνολικότερο πρόβλημα, πώς γίνεται να καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχουν εθνικοί αγώνες οι οποίοι δεν είναι ταυτόχρονα κοινωνικοί ή ταξικοί αγώνες. Αυτό το διαχωρισμό σας. Θεωρώ, όχι, για μένα είναι αδιανόητο, αδιανόητο να μιλάς για εθνικό αγώνα έξω από ταξική πάλι. Είναι ποτέ δυνατόν. Αυτό είναι μια κατάκτηση της λεγόμενης νέας αριστεράς, όπου εμφανίστηκε από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με διάφορους θεωρητικούς της νέας αριστεράς και από την εδώ όχθη του Ατλαντικού με τους διάφορους στρουκτουραλιστές του μαρξισμού, οι οποίοι μετά κάποιοι από αυτούς εντάχθηκαν και στον ευρωκομμουνισμό, στην ευρωκομμουνιστική ναι, λογική. Εντάξει, αλλά αυτό είναι η λογική. Η λογική είναι τη διαφοροποίηση του ταξικού από το. Η οποία δεν υπήρχε και σε αυτούς τους χώρους, ας πούμε. Για παράδειγμα, ο συνασπισμός έλκει την καταγωγή του από το ΚΚΕ εσωτερικού. Ναι. Το οποίο ήταν ένα κόμμα. Τη λεγόμενη αστική αριστερά. Στην ίδρυσή του. Είχε σαν έμβλημά του το σφυροδρέπανο μαζί με την ελληνική σημαία. Την η οποία ελληνική σημαία. Η νεολαία του, αυτό θα συμπληρώνα τώρα, ήταν εκών Ρήγας Φεραίος. Και τώρα οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων θέτουν θέμα ότι η σημαία τη σηκώσει σε ένα συλλαλητήριο είναι αποτελεί εθνικιστική πράξη. Γιατί θα θυμηθώ την κυρία Αξιόγλου. Η περίφημη αυτή φυσιογνωμία, η οποία παραμονές των εκλογών στο επικρατείας του, νομίζω δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Βασίλη Βασιλικό. Αυτό το τέλος πάντων. Εντάξει. Ο άνθρωπος του Σιμίτη στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω βολικός άνθρωπος είναι. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ποιος ήταν, ειδικά όταν δολοφονούσαν μαζικά τη Ιουγκοσλαβία. Απέδειξε ποιος είναι. Λοιπόν, η κυρία Αξιόγλου. Που είναι και ένας νέος άνθρωπος σχετικά, δηλαδή δεν είναι Βασίλη Βασιλικός. Είναι... Λοιπόν, τη ρώτησαν λοιπόν δύο καθοριστικές ερωτήσεις, οι οποίες νομίζω κρίνουν το σημερινό προφίλ της πολιτικής που πάει να πλασαριστεί. Το πρώτο είναι, ποιον πολιτικό έχετε σαν πρότυπο? Τι απάντησε? Το Ρήγα Φεραίο. Πες μου εσύ τώρα. Ναι, μπερδεύει τους κοινωνικούς επαναστάτες με τους επαγγελματίες πολιτικούς, δηλαδή, του Συρμού, ναι, που επικρατούν σήμερα. Αυτό έπρεπε είναι το βάθος της σκέψης. Κάτι πιασάρικο. Δηλαδή εγώ έτσι το συλλαμβάνω. Έπρεπε να πει κάτι πιασάρικο. Νομίζω αγνοεί και την πραγματική διάσταση του έργου του Ρήγα και τα λοιπά. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για ένας κορυφαίος επαναστάτης των Βαλκανίων. Εγώ πιστεύω ότι έχει πανευρωπαϊκή διάσταση έτσι, η σκέψη του. Και η δράση του, έτσι. Εγώ όσο περισσότερο τον ψάχνω να μου, εντάξει, δεν είναι αφοριστική η λογική, τον έχω δουλέψει πάρα πολύ για το Ρήγα, θεωρώ ότι συμπυκνώνει στη σκέψη και κυρίως στη δράση του
όλα αυτά που θα πει πολύ αργότερα και θα αναλύσει πολύ αργότερα το κίνημα που έχει σαν αφετηρία τη σκέψη και τη διορατικότητα ενός Μάρξ. Τα βρίσκεις μέσα σε κανέναν άλλον επαναστάτη της εποχής του. Δεν υπάρχουν αυτά. Η σύνδεση με το λαϊκό παράγοντα, αυτή η σχέση, δεν είναι ο κλασικός διαφωτιστής Γιακοβίνος, ο οποίος στην πραγματικότητα επικαλείται τον αρχαίο πολίτη, τον πολίτη της αρχαίας δημοκρατίας για να δώσει τις σύγχρονες μάχες για τη δημοκρατία, αλλά προσεγγίζει το χωρικό, τον αγράμματο, και τον προσεγγίζει με ένα τέτοιο τρόπο, με τον τρόπο που ο χωρικός καταλαβαίνει τα επαναστατικά προτάγματα και τη δημοκρατία στην εποχή του. Και αυτό πραγματικά είναι καινοτομικό. Δεν το είχαμε στις επαναστάσεις της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Μα ήταν και μετέπειτα η Ελληνική Επανάσταση έπαιξε ένα ρόλο φάρου, ναι, επηρεασμού της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα και τον σκοταδισμό. Στο μαύρο αυτό διάλειμμα έλαμψε η Ελληνική Επανάσταση και έλαμψε σαν μια διεθνής επανάσταση. Δηλαδή, άλλωστε και οι ίδιοι, γιατί αυτοί που αποκαλούνται την αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά τώρα που λέμε, από ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ένα κομμάτι της Ανταρσιάς, αγνοούν βασικά ζητήματα, ακόμα και αυτούς τους οποίους επικαλούνται σαν ιδεολογικούς τους ταγούς και γκούρου, δεν τους έχουν διαβάσει. Για παράδειγμα, ο Αλτουσέρ, που θεωρείται στους χώρους αυτούς μεγάλος δάσκαλος, αναφέρει στις 5 περιπτώσεις που υπήρξε επιγής στον πλανήτη άμεση δημοκρατία. Η μία ήταν η Γαλλική Επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση, και οι υπόλοιπες ήταν οι άλλες, τις τέσσερις περιπτώσεις, ήταν η πρώτη και η δεύτερη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, στην Επίδαυρο και το Άστρος. Δηλαδή, και μάλιστα η δεύτερη ήταν η μισή, γιατί μετά επικράτησαν οι προύχοντες, οι προεστοί και τα λοιπά. Ιστορικά, αλλά ακριβώς είναι με την έννοια ότι υπήρξε άμεση δημοκρατία. Μα δεν υπήρχε εκλογή. Δεν υπήρξε, αλλά υπήρξε η ένοπλη εξέγερση. Αυτό ναι. Η οποία έδιδε το δικαίωμα άμεσα οι ίδιοι οι επαναστάτες, ο λαός τότε, να αποφασίσει για την τύχη του, και επί πλανήτη γη εμφανίστηκε, δύο φορές εμφανίστηκε σε αυτή τη μεγάλη επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση, προπομπός της οποίας και πρόδρομος της οποίας ήταν ο Ρήγας Φεραίος και γεννήτωρας κατά Κολοκοτρώνη. Θεωρούσε ότι υπήρξαν δύο καλοί άνθρωποι, ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάτιος Κοραής, που έδωσαν το φως στο έθνος κτλ. Και όντας Έλληνες, αυτή η αριστερά, αυτή την επανάσταση που είναι εισάξια με τις άλλες δύο, όχι μόνο δεν την προβάλλει, αλλά τη θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το διδάσκουμε στα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή να ξαναγράψουμε την ιστορία και να αποθήσουμε αυτές τις μεγαλειώδεις στιγμές που είναι και πλούτος για να μπορέσει και να μορφωθεί, να καλλιεργηθεί και να γίνει άνθρωπος. Η λογική που προσεγγίζεται σήμερα η Ελληνική Επανάσταση είναι το γεγονός ότι πρέπει να μιλήσουμε για τον Ναβαρίνο. Δηλαδή, όσοι μιλάνε για την Ελληνική Επανάσταση, μιλάνε για τον Ναβαρίνο, ξεχνώντας τα 7-8 χρόνια τα προηγούμενα της ίδιας επανάστασης και το που οδήγησαν και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα είναι το γεγονός ότι αυτού του τύπου την επανάσταση, που είναι για μένα ένα είδος αγροτικού πολέμου της ύστερης εποχής, ένας αγροτικός πόλεμος χωρίς αστικές δυνάμεις που μπήκανε μπροστά να ηγηθούν και τα λοιπά, τέτοιο πράγμα, όπως ο πόλεμος των χωρικών στην Γερμανία του 15ου-16ου αιώνα, κάτι αντίστοιχο, είναι η πρώτη επανάσταση, ένας πόλεμος χωρικών που παίρνει εθνικά χαρακτηριστικά και δεύτερον έχει θεσμική εκπροσώπηση σε σύνταγμα και εθνοσυνέλευση. Αυτό δεν το κατόρθωσε κανένας άλλος αγροτικός πόλεμος, ούτε καν η κλασική αγροτική πόλεμη. Μπήκε στο διεθνές στερέωμα δηλαδή και μπόρεσε να αφήσει αποτύπωμα διεθνές. Ακριβώς. Και αυτό, επειδή η απεικιοκρατική λογική της Δύσης δεν το θέλει, για να δείξει ότι, ρε παιδί μου, ακόμη και οι υποδεέστεροι λαοί έχουν δυνατότητα ιστορικής πρωτοτυπίας στην ιστορική τους δράση, και το βάζει στο περιθώριο και το ισοπεδώνει, μας ήρθε στην Ελλάδα μετά ιδιαίτερα τη μεταπολίτευση,
το όταν πλέον ήρθε η λογική του εξευρωπαϊσμού. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι, το έχω διαβάσει. Το 1977 το Κέντρο Μαξιστικών Ερευνών έκανε ένα επιστημονικό συνέδριο για την Ελληνική Επανάσταση. Εκεί ήρθε ο κύριος Δερτιλής, ο οποίος μας είπε ότι προοδευτικό ήταν ό,τι έκανε στην την Επανάσταση να προσεγγίζει το κράτος, τη Δύση. Μαυροκορδάτος δηλαδή. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αντιμετωπίστηκε τότε από τους ιστορικούς που ήταν μπροστά με το δέοντα τρόπο. Αλλά αν το δούμε βαθύτερα, θα δούμε ότι ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά της συνείδησης του ίδιου του λαού για την Επανάσταση που ο ίδιος είχε επιτύχει. Στο πρώτο είναι ο Ρήγας ο Φεραίος, για παράδειγμα, έγινε γνωστός από τον Κορδάτο. Μέχρι τον Κορδάτο δεν ασχολιόταν κανένας από τους επίσημους ιστορικούς, έτσι. Η ελληνική νομαρχία που ο Νίκος Βέης αλλά και πολλοί όπως ο Πανούτσος θεωρούνταν ότι πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία σε όλους τους μαθητές. Και ο Μπελογιάννης ο Νίκος, έτσι. Ο γνωστός Μπελογιάννης έχει γράψει. Εγώ την ελληνική νομαρχία ευτύχησα και τη διδάχτηκα. Ναι, και εμείς αποσπάσματα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό έλεγε ο Παπανούτσος στην μεταρρύθμιση που εισηγήθηκε με την Ένωση Κέντρου. Έλεγε ότι πρέπει να διδάσκεται η ελληνική νομαρχία σε όλα τα παιδιά. Αυτή αποκαλύφθηκε ή ήρθε στην επιφάνεια από τον Γιώργο Βαλέτα στα 1944. Μέχρι τότε υπήρχε στη βιβλιοθήκη, αλλά κανένας ιστορικός δεν είχε ασχοληθεί να δει τι είναι αυτό το πράγμα. Όπως αν τους πεις τώρα ότι ο Μπελογιάννης έχει χαρακτηρίσει την ελληνική νομαρχία σαν μανιφέστο του ελληνισμού, αυτοί οι δίθεν αριστεροί θα σου πούμε ότι είναι ψευδές. Και όμως είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Και λοιπόν, είναι γεγονός και δείχνει πώς συνδέεται το εθνικό με το κοινωνικό ταξικό. Λοιπόν, ακούμε. Σας ακούμε. Ναι. Δημήτρη, Βαγγέλης Γραβάνης από το Μαρούσι. Ναι. Λοιπόν, έχω μια ωραία είδηση από το υπουργικό που έδωσε ο Μητσοτάκης εδώ και έχω χαζέψει. Άκουσε αρμοδιότητα. Υφυπουργός αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γεώργιος Ζαβός. Αυτό και για τον κύριο Μαντά δίπλα, έτσι, είναι ένα δώρο από μένα. Είναι πολύ γνωστός ο Ζαβός στα πράγματα. Ναι. Είναι πολύ παλιά, από πολύ παλιά διαπλεκόμενο το παιδί. Εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Νομίζω ότι ακυρώνεται το Βαρουφάκη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω εδώ. Ακυρώνεται, με ποια έννοια το λες? Με την έννοια ότι εντάξει, τον πρώτο ρόλο θα του παίξει επικοινωνιακά ο Βαρουφάκης, αλλά άλλος θα κάνει τη δουλειά, αυτό βλέπω. Ναι, είναι πάντως γνωστή τρόφιμη των ΜΚΟ, γνωστός τρόφιμος των ΜΚΟ ο κύριος Ζαβός, και αν θυμάμαι καλά φλερτάριζε με πάρα πολύ καιρό με το ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Είναι από αυτούς που φαντάζομαι που μετά την ήττα των ευρωεκλογών ή λίγο πριν είχαν κάνει πώς να δούμε, τα τροκτικά που λέμε, την κουμπανάνε καθώς το πλοίο, όταν βυθίζεται το πλοίο. Ξέρω πάντως ότι υπήρξε σύμβουλος και ήταν σύμβουλος του Μητσοτάκη ο συγκεκριμένος. Ναι. Αλλά ακούσει από τον Τράγκα, ο οποίος έλεγε ότι είναι σύμβουλός του, και φυσικά από τον Τράγκα πάλι είχε ακούσει ότι ήταν ο διευθύντης του Open Society Ανατολικής Μεσογείου. Ναι, και αυτό, γι' αυτό λέω ΜΚΟ και ιστορίες, και στο πολύ στενή σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω τυχαία. Ωραία κυβέρνηση. Θαυμάσια. Έχουμε μια θαυμάσια κυβέρνηση. Βλέπω εδώ πέρα μια πραγματικά ωραία κυβέρνηση. Τι να πω. Περιμένουμε τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Πάνω απ' όλα τα καλύτερα, ναι. Όχι, γιατί αυτό το σύστημα αυτό του όρου έχει κάνει και εκπληκτική δουλειά. Το πρωί μίλαγα με 2-3 φίλους Αλβανούς που μου εξηγούσαν ότι στις δημοτικές εκλογές κατέβηκε τελικά το 11% και ψηφίσανε. Το 11%. Μετά την υπόθεση που έγινε. Εννοείς συμμετοχή στις εκλογές 11%. Το 11%. Δηλαδή επίσημα οι Αλβανοί μέσα λένε ότι το 11% ψήφισε στις δημοτικές εκλογές, στις οποίες δεν ήθελε ο πρόεδρος και ήταν κόντρα σε όλο το σύστημα όρος και τα λοιπά που έχει οράμα και στους Αμερικανούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να σου και καλά δημοτικές εκλογές. Ναι. Δηλαδή το σύστημα δουλεύει σε όλα τα επίπεδα και τώρα πλέον είναι μέσα ακριβώς εκεί που πρέπει. Στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο υπουργός συγκεκριμένα αρμόδιος, ειδικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή, εντάξει, γιατί δεν βάζουμε το σόρο κατευθείαν επάνω και εμείς να τελειώνουμε? Εντάξει, όπου να είναι. Θα πρέπει να το κάνουμε. Μάλλον αυτό το οποίο. Καλησπέρα και από μένα, ναι.
Αυτό το οποίο λέτε θα πρέπει να συνδυάζεται με το εξής: το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την τελευταία τροποποίηση του 45-49 του νόμου του 18 συμβάλλεται και αυτό απευθείας με τον ESM. Εκτός από το υπερταμείο δηλαδή, το οποίο θα συμβάλλεται πλέον απευθείας με τον ESM και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οπότε η επιλογή αυτή έχει ακριβώς αυτό το ρόλο προφανώς να παίξει, διότι... Και με την τροποποίηση που έκανε, που προωθούν τώρα στον ιδρυτικό του ESM, ναι, ειδικά για την Τραπεζική Ένωση, ναι, προωθείται με τον SSM, ναι, ναι, με τον SSM σε, για, την για την αυτόνομη χρηματοδότηση της Τραπεζικής Ένωσης από τον ESM. Οπότε όλα, γι' αυτό χρησιμοποιούνται, όλα μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο από εδώ και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι μηχανισμοί αυτοί απευθείας θα συνεννοούνται και θα συμφωνούν εγγράφως κατευθείαν με τον ESM. Βέβαια, ερήμην και της Ελληνικής Βουλής. Ερήμην και του, και του Υπουργού Οικονομικών πια. Και του, σωστά, δεν χρειάζεσαι και τον Υπουργό Οικονομικών πια. Καλά, ναι, ναι, ναι. Είναι εντελώς. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα πούμε. Ήθελα προς επίρρωση της κουβέντας που είχατε προηγουμένως και ο κύριος Μαντάς και εσύ Δημήτρη για το Ρήγα Φεραίο, για να έτσι να έχει ο κόσμος μία εικόνα, και προκαλούμε και τη δεξιά κυβέρνηση, η οποία προφανώς και είναι πολύ πιο πατριώτικη από εμάς. Βεβαίως, γι' αυτό και επί Κωνσταντίνου Καραμαλή του Εθνάρχου, ναι, απαγορεύτηκε, ναι, να διδάσκεται η ελληνική νομαρχία, ναι, και ο Ρήγας Φεραίος στα σχολεία. Για το Ρήγα Φεραίο, λοιπόν, έχω να πω ότι συγκεκριμένα, για να καταλάβουμε το κοινωνικό πρόσημο και περιεχόμενο το οποίο είχε η χάρτα του Ρήγα, έδινε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα και έλεγε ότι όταν ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος δεν έχει βόδια για να καλλιεργήσει τη γη, η πατρίδα οφείλει να του δώσει δύο βόδια, να του δώσει και τους σπόρους, να του δώσει και τα εργαλεία να καλλιεργήσει, και μετά σιγά σιγά αυτός να την εξοφλήσει. Εάν ένας δυστυχής άνθρωπος, λέει, έχει χάσει τα πόδια του, το πόδι του, το χέρι του στον αγώνα για την ελευθερία, η πατρίδα οφείλει να του δώσει σύνταξη και να τον τρέφει εις το διηνεκές. Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό περιεχόμενο του Ρήγα. Συν το γεγονός ότι δεν επέτρεπε με συγκεκριμένη διάταξη να υπάρχουν χρέη ιδιωτικά πάνω από 5 έτη. Στα 5 έτη διαγράφονταν ή επανακαθορίζονταν οι οφειλοί. Ακριβώς, γιατί μετά γίνεσαι δούλος και υπηρετείς το χρέος και χάνεις την ελευθερία σου. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το κοινωνικό περιεχόμενο. Και δεν μπορεί να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ακριβώς, με τίποτα. Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν το κοινωνικό περιεχόμενο του Ρήγα, το οποίο, εάν και μόνο θέλουμε εμείς σε κάποια στιγμή να το υλοποιήσουμε, καταλαβαίνουμε την αντιστοίχηση που γίνεται στο παρόν. Είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα, το οποίο, εάν βρεις τον οποιοδήποτε Έλληνα και από τη Νέα Δημοκρατία να πάρεις και να το ρωτήσεις, θα πει βεβαίως εδώ εμείς ο Ρήγας και τα λοιπά τον υποστηρίζουμε. Ας το υλοποιήσουμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, όπως το απλούστερο. Ναι, το απλούστερο. Δεν το εγκρίνουν οι θεσμοί. Οι θεσμοί δεν το εγκρίνουν. Δεν το εγκρίνουν οι θεσμοί, σε παρακαλώ. Είπαμε πατριώτες. Οι θεσμοί τον απαγχώνησαν το Ρήγα. Να συμφωνήσουμε τους θεσμούς. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Βούτσης ως πρόεδρος της Βουλής ηγήθηκε της έκθεσης για το Ρήγα Φεραίο που είναι στο Ίδρυμα της Βουλής. Επειδή τυχαίνει να την είδα την έκθεση, εκνευρίστηκα πάρα πολύ, διότι ένας άνθρωπος, τα σχολεία παράδειγμα που πάνε εκεί, και που βέβαια λογικό είναι να πάνε τα σχολεία, δηλαδή ένας αδαής άνθρωπος, δηλαδή δεν ξέρανε, δεν ξέρει τι είναι ο Ρήγας Φεραίος και την πολιτική του σημασία του Ρήγα Φεραίου, δεν θα πάρει χαμπάρι τίποτα, εκτός από τη διαδρομή του και το θάνατό του και τα έργα του. Αλλά τι σημασία είχαν αυτά τα έργα, τι σημασία είχε η χάρτα περί πολιτικής διοικήσεως του Ρήγα και όλα τα υπόλοιπα κείμενα τα οποία έγραψε. Ο Θούριος είναι η πιο μεγάλη επαναστατική προκήρυξη, την οποία την έφτιαξε με τέτοιο τρόπο ώστε να την τραγουδούν και να την μεταδίδει από στόμα σε στόμα ο χωρικός, ο αγράμματος χωρικός. Δεν ασχολήθηκε μόνο με τις γραμματιζούμενες τάξεις της εποχής, οι οποίες είναι οι αστικές, οι πλούσιες τάξεις. Πήγε στο χωρικό.
και απευθύνθηκε στο χωρικό, κατανοώντας ότι αυτή θα είναι η βασική κινητήριος δύναμης της Επανάστασης. Γι' αυτό και τον εξέφρασε. Και του έθνους, στην ουσία του έθνους. Βεβαίως. Γι' αυτό δίνει αυτό το χαρακτήρα, γι' αυτό και τον ξεχάσανε, τον θάψανε. Δεν θέλαν να ακούγεται αυτό το πράγμα που έλεγε ο Τερτσέτης, ότι όλοι εμείς δεν ήμασταν παραμαθητές του Ρήγα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να περάσει στον Έλληνα. Δεν έπρεπε να γίνει στο DNA του. Και έτσι σήμερα κάνουν εκδηλώσεις για το Ρήγα, όπως περίπου κάνουν εκδηλώσεις για τους Ελασίτες που πεθάνανε, ή για τις εκδηλώσεις περιπάτου στην Αθήνα, όπου υπήρχαν μεγάλα μνημόσυνα, χωρίς να λένε καλά. Αυτοί πεθάνανε, σκοτωθήκανε, τους στήσαν στον τοίχο. Για ποιο λόγο, ρε γιατί παιδιά? Γιατί πάλευαν? Ναι. Τι οράματα είχαν? Τι ήταν αυτό που τους, που τους κινητοποιούσε? Ναι. Τι ήταν? Σε ό,τι αφορά δε την Επανάσταση του 21, άμα παρακολουθήσουμε τις σύγχρονες συγγραφές, καταγραφές επανάστασης, θα δούμε ότι εκεί εμφανίζεται μια κάποια αστική τάξη να κάνει την επανάσταση. Ναι. Και όχι ακόμα ο ίδιος ο λαός. Και ναι, αυτό γίνεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη βιβλιογραφία, γιατί δεν είμαστε στην εποχή που γίνεται η απόπειρα να γραφτεί έστω ή καταρχήν με μαρξικούς όρους του Κορδάτου, συγγραφή της ιστορίας με εκείνον της επανάστασης του 21 με όρους κοινωνικούς και με όλες τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που έχει ο πρωτοπόρος Κορδάτος εκείνο τον καιρό. Έκτοτε πολλοί ιστορικοί πιάσαν, χύθηκε πολύ νερό στα βλάκι, γράφτηκε η ιστορία, ξαναγράφτηκε, είδαμε τεράστια βήματα μπροστά και είναι τεράστια οπισθοχώρηση αυτή τη στιγμή να έρχονται μερικοί τύποι της Αμερικανικής Αριστεράς στην Ελλάδα, εάν θέλεις να το πω, να το εκφράσω έτσι, οι οποίοι αναγνώριζαν με τέτοιο τρόπο την Επανάσταση του 21. Είναι εξαιρετικά πίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να χάνεις την Επανάσταση αυτή, την έκανε ένας ολόκληρος λαός, τη στήριξε ένας ολόκληρος λαός, και κυρίως ποιοι πριν απ' όλα? Οι ξυπόλοιτοι. Αυτοί ακριβώς κάνανε την επανάσταση. Είναι πιο, πιο πρωτογενής κοινωνική επανάσταση και... του 21 από ό,τι ήταν η γαλλική επανάσταση. Και περνάνε την αντίληψη ότι εν πάση περιπτώσει ελευθερωθήκαμε από την επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, δηλαδή. Ναι, αυτό αφαρή. Το τραβάνε μέχρι εκεί. Έχω ακούσει εκπομπή που αναλύει, αναφέρει τη δράση του Άστιγκα και την ναυμαχία που έδωσε στον Κορινθιακό, που ήταν μια μεγάλη ναυμαχία νομίζω πριν τον Ναβαρίνο. Ναι. Και είχε και το πρώτο ατμοκίνητο στον κόσμο που είχε κατασκευάσει, είχε μάλλον σχεδιάσει, παραγγείλει ο ίδιος, ο οποίος ήταν Άγγλος αλλά εθελοντής φιλέλληνας πραγματικός, και σκοτώθηκε μπροστά στο Μεσολόγγι σε μια έφοδο ατομική που έκανε προσπαθώντας να κάνει ανακατάληψη σε ηλικία 27 χρονών, ναύαρχος και τέτοια. Όπου τον ανέφεραν ότι Άγγλος ναύαρχος, ο άνθρωπος για αποταχθεί από τον Αγγλικό στρατό για να έρθει στην Ελλάδα ως επαναστάτης αλληλέγγυος και τα λοιπά. Ο Άγγλος ναύαρχος. Αναφερόταν με την έννοια ότι... Για να τεκμηριώσουμε το ασύστατο ιστορικά. Ότι φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος από την μεθόδευση κάποιων μεγάλων δυνάμεων. Και εκεί μάλιστα και το τραγικό κάνουν και κατ' επιλογή. Δηλαδή την συνθήκη της Ανδριανούπολης το 26, που ήταν μετά τον Ναβαρίνο. Και εκεί ουσιαστικά τσακίστηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά της Ελλάδας. Αυτή δεν την αφήνω καθόλου, γιατί ήταν ρώσικη. Αυτή ήταν ρώσικη. Αυτή τη βγάζουν και λένε η ελευθερία της Ελλάδας. Ο Μάρξ το λέει αυτό. Η ελευθερία της Ελλάδας οφείλεται στα ρώσικα στρατεύματα που κατεβαίνοντας τον Προύθο φτάσανε στην Αδριανούπολη. Αν διαβάσεις Άγγλους ή Γερμανούς ιστορικούς στην ιστορία της Τουρκίας, που αναφέρονται στην ιστορία της Τουρκίας, λένε ότι όλη η διαπραγμάτευση τότε στην Ανδριανούπολη, αν θα φτιαχτεί η Ελλάδα, γιατί μπήκαν οι Άγγλοι φρένο στην κάθοδο των Ρώσων, και η μεν Αγγλία ζητούσε μια πάρα πολύ μικρή Ελλάδα, η Ρωσία ζητούσε, η Γαλλία ζητούσε καθόλου, και η Ρωσία μια μεγαλύτερη, μεγάλη Ελλάδα, και τελικά βρήκανε κάτι το ενδιάμεσο. Αλλά θέλω να πω, εκεί επειδή υπάρχει Ρωσία, έστω και με τσάρο, έτσι, αποκλείεται αυτό το πράγμα και εμφανίζεται. Αλλά τώρα πάμε σε πράγματα, δηλαδή πάει να βγει η ελληνική ιστορία
από τα σχολικά βιβλία και να ξαναγραφτεί για να διακοπεί η συλλογική συνέχεια και μνήμη. Δηλαδή και η νεότερη ιστορία να μην γνωρίζει ο νέος άνθρωπος από πού έρχεται, τι διαδρομή έχει, ώστε να καταλάβει και σε τι περιβάλλον βρίσκεται και πού πηγαίνει, με τη γενικότερη έννοια της ιστορίας και όχι και με τις λεπτομέρειες, την επανάσταση σαν επανάσταση, ακόμα και σαν αστική επανάσταση, που δεν ήταν, ήταν όπως το είπατε, αλλά και με αστικό χαρακτήρα, ούτε έτσι τη διδάσκω. Γιατί πρέπει να υπάρξει μια ισοπαίδωση, γυναιμία και ένας νέος τύπος ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει παρελθόν, δεν έχει διαδρομή, δεν έχει συνέχεια, είναι μόνος του αποσπασματικός άτομο κτλ. Και κυρίως δεν έχει έθνος, δεν έχει πατρίδα, ή πρέπει να ντρέπεται εάν σκέφτεται την πατρίδα του, αλλά εφόσον ανατρέξει σε πατρίδα και σε έθνος και σε συλλογική δράση, τότε είναι αντιδραστικός, είναι εθνικιστής, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει καταρχήν η ιστορία να γραφτεί ότι είναι προϊόν της επέμβασης των από πάνω. Ναι, ναι, των ισχυρών της γης. Έτσι λοιπόν οι λαοί, ας πούμε, ή τα κατώτερα στρώματα ή από κάτω δεν είναι τίποτα άλλο παρά χειραγωγήσιμες οντότητες των πρωτοβουλειών των από πάνω, είτε αυτές είναι ισχυρές προσωπικότητες, ισχυρές δυνάμεις ή οτιδήποτε. Έτσι καταγράφουν την ιστορία. Αυτή ήταν η αντεπίθεση που δέχτηκε η ιστορία στη μεταπολίτευση, η επίσημη ιστορία, με όλες τις κατακτήσεις που είχαν γίνει τότε στην ιστοριογραφία. Γιατί ακόμη και ο κύριος Τσουκαλάς, που σήμερα πνέει τα μένεα εναντίον όλων εκείνων των εθνικιστικών που λένε, των εθνικιστών που λένε ότι η ελληνική επανάσταση ήταν γέννημα θρέμα του ίδιου του γένους και κυρίως του της βασικής κοινωνικής δύναμης που ήταν οι χωριάτες, αυτοί ήταν που λειτουργήσαν έτσι. Σήμερα πριν τα μενέα, όταν έγραφε, όταν ήρθε εδώ και έγραφε την ελληνική τραγωδία, στηριζόταν σε αυτήν ακριβώς την ιστορική ερμηνεία, κατάκτηση της συνείδησης του λαού μετά από αγώνες, ιδιαίτερα στην εθνική αντίσταση και μετά. Δεν είναι τυχαίο ότι η εθνική αντίσταση αποτέλεσε το λίκνο μιας νέας ιστοριογραφικής σχολής που τα ξανάψαξε όλα αυτά τα πράγματα από βάση, ανέδειξε πολλά πράγματα, όπως είπαμε, το Ρίγα Φεραίου και το έργο του. Εάν δεν υπήρχε η εθνική αντίσταση, δεν θα τον ξέραμε το Ρίγα Φεραίου. Δεν θα είχαμε κοπεί στα δύο. Έτσι, ή αν θέλεις, ας πούμε, θα τον ξέρανε λίγοι. Λίγοι. Και βέβαια δεν θα ξέραμε την ελληνική νομαρχία. Και δεν θα ξέραμε και το Μακρυγιάννη. Και το Μακρυγιάννη. Γιατί ναι, εκείνη την εποχή είναι που ο Σεφέρης γράφει τα μεγάλα του κείμενα για το Μακρυγιάννη. Είναι ακριβώς εκείνη την εποχή. Και ο Βλαχογιάννης. Ναι, μα είναι χαρακτηριστικό. Που γράφει το τι ήταν ο Μακρυγιάννης και τη συμβολή της, των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη. Ναι. Ένας ολόκληρος λαός έψαχνε τις ρίζες. Ανακαλύψαμε. Χάρη στην εποχή της αντίστασης, ξανανακαλύψαμε την επανάσταση του 21. Και ήταν φυσιολογικό. Ένας ολόκληρος λαός έψαχνε τις ρίζες του για να αποκτήσει. Ναι, οπότε αναγκαζόταν να κοιτάξει το παρελθόν. Να πιάσει το κόκκινο. Γι' αυτό και έχει σημασία σήμερα να ξαναδούμε τις ρίζες μας, αν θέλουμε να το ζήτημα της ιστορίας και να ανοίξουμε και ένα θέμα για το ξαναγράψιμο της ιστορίας, για την αφαίρεση της από τα σχολικά βιβλία και για όλο αυτό το τον κύκλο ορισμένων καθηγητών, οι οποίοι κάτι υπόθηκε πριν και με τον Σόρος και με χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος Σόρος, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει τη συγγραφή, το ξαναγράψιμο βιβλίων για την ελληνική ιστορία, έχει μια σημασία να ανοίξουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο σαν συμμαχία και να το κρατήσουμε ανοιχτό. Άλλωστε και στον ύμνο, νομίζω, του ΕΑΜ, δεν είναι το αντάρτης κλέφτης παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Ας τον ακούσουμε μια και τον και το συζητάμε και συζητάμε σε αυτή την ιστορία, δείχνοντας ότι το ΕΑΜ την εποχή εκείνη, η μεγαλύτερη και πιο δυνατή οργάνωση εθνικοπλευθερωτικού αγώνα που γέννησε ποτέ ο ελληνικός λαός, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι το πώς θα συνδεθεί με την παλιγενεσία, με την εξέγερση του γένους δηλαδή, για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι τόσο από την εμφυλιοπολεμική δεξιά, όσο και από την αριστερά της μεταπολίτευσης, γιατί αυτό δεν ίσχυε με την ΕΔΑ τα παλιότερα χρόνια, προσπάθησε να διαστρεβλωθεί, έγινε μια τέτοια επιχείρηση διαστρέβλωσης της ιστορίας του ΕΑΜ ως κατάκτηση της εθνικής ενότητας του λαού και του αγώνα του ενάντια στον καταδυτή, αλλά για μια νέα Ελλάδα,
που δυστυχώς σήμερα να νομίζουν πολλοί ότι το ΕΑΜ ήταν παράγωγο του ΚΚΕ ή προσάρτημα του ΚΚΕ και του εμφυλίου πολέμου, ενώ ήταν η εγγύηση το ότι δεν θα υπήρξε, δεν θα υπήρχε εμφύλιος μετά την απελευθέρωση. Λοιπόν, ας το ακούσουμε τον ύμνο λοιπόν του Ελλάς. Να πούμε αυτό το πράγμα, ότι αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι δηλαδή ότι η σημερινή μέρα είναι η πρώτη μέρα μιας καινούργιας αρχής, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, και είμαστε, είμαστε κοντά στους ανθρώπους, είμαστε κοντά στους Έλληνες, είμαστε κοντά σε αυτούς που μας ψήφισαν, θα είμαστε πιο κοντά σε αυτούς που δεν μας ψήφισαν, που είχαν κάποιες αμφιβολίες για το οτιδήποτε, για να προσπαθήσουμε να συμπαραταχθούν και αυτοί μαζί μας. Κοντός στους ψαλμούς Αλληλούια, δυστυχώς, η καινούργια κατάσταση θα δείξει το πρόσωπό της πάρα πολύ σύντομα. Η εξαπάτηση και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Οπότε θα χρειαστούν πάλι οι αγώνες μας, πάλι όλες μας οι προσπάθειες, οι οποίες θα γίνουν με πιο αποφασιστικό τρόπο από εδώ και κάτω, όσο μπορούμε, διορθώνοντας και τις δικές μας αδυναμίες, με όποιο τρόπο καλύτερο μπορούμε, για να υπερασπίσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την καταστροφή αυτού του μνημονιακού καθεστώτος, την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα και την τιμωρία των ενόχων. Να πούμε ότι είμαστε, ναι, εδώ, είμαστε εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι. Ναι, σύντομα αυτό το δέος το οποίο είδαμε να σηκώνεται, να ορθώνεται μπροστά μας, θα αποδειχτεί ότι όσο γρήγορα ορθώθηκε, τόσο εύθραυστο είναι, και αυτά τα ψηλά ποσοστά, τα ξαφνικά και εντός εισαγωγικών αφύσικα, είναι αυτά που σπάνε γρήγορα. Σύντομα θα δούμε ότι δεν έχει, είναι κενό περιεχομένο, γιατί απλούστατα η ελληνική άρχουσα τάξη και η ξενοκρατία στην Ελλάδα δεν έχουν στρατηγική. Θα έχουν νέα ελλείμματα από σήμερα 8 του μήνα, θα έχουν νέες κρίσεις τις οποίες θα βρωθούν απομονωμένοι, διότι ήσαν όλο αυτό το καιρό υποτακτικοί και εθνόδουλοι, και διότι δέχτηκαν να οδηγηθούν σε τέτοια αδιέξοδα στα εθνικά ζητήματα τα πράγματα. Επομένως, κοιτάμε μπροστά, δεν χάνουμε το θάρρος, δεν χάνουμε την ελπίδα. Έχουμε ένα το κρατούμενο, ότι ξεκίνησε μία συμμαχία, μικρή αλλά ξεκίνησε. Έχουμε ένα ποσοστό που κάποιος πολύ σωστά εδώ από τους συναγωνιστές που συνομιλούμε είπε ότι είναι ποιοτικής σημασίας, ότι είναι ποιοτική η ψήφος. Αυτά είναι τα εφόδια για τη νέα αρχή, και συμφωνώ και εγώ απόλυτα στο αυτό, να ρίξουμε το σύνθημα ότι πάμε για μια νέα αρχή, για μια μεγάλη πορεία που θα έχει στο τέλος νίκες. Έτσι αλλιώς άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Ο άλλος δρόμος είναι να σκύψουμε το κεφάλι, να ταυτιστούμε και να βρούμε την προσωπική μας ή αν θέλει συλλογική διέξοδο, και επαγγελματικά αν θέλεις και οτιδήποτε, με το να ταυτιστούμε με αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε, και για όσοι ελπίζανε ότι θα δουν να διαλύεται αυτό το πράγμα, δυστυχώς θα πέσουν έξω, πολύ δε περισσότερο εκείνοι που προσπάθησαν και με δικαστικά μέσα να διαλύσουν το ΕΠΑΜ. Δυστυχώς πέσανε έξω, και βεβαίως τώρα καθώς είναι στα ζήτητα δεν μπορούν να κάνουν παρά μόνο να ουρλιάζουν, να αληχτίζουν σαν τα βρωμόσκυλα που τα αφήνουν στην άκρη προκειμένου να περπατήσει ο γίγαντας. Δηλαδή που έτσι αλλιώς ο γίγαντας είναι ο λαός. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, και βεβαίως με το να σκεφτόμαστε πάντα, μην κελάγαμε για το Ρήγα, ότι ο Ρήγας για να αποκατασταθεί ή να γίνει συνείδηση της Επανάστασης χρειάστηκε πάνω από 20 χρόνια μετά το θάνατό του, και για να γίνει συνείδηση σε ένα ολόκληρο λαό χρειάστηκε πάνω από ένα αιώνα από το θάνατό του, περισσότερο από έναν αιώνα από το θάνατό του. Πάντως, η νίκη του ήταν δεδομένη.
ήταν δεδομένη, παρά το γεγονός ότι τον εξόρκιζαν και τον αφόριζαν σε κάθε εξοκλήση, σε κάθε εκκλησιά, σε κάθε σχολείο μικρό και μεγάλο, σε ολόκληρη την ελλαδική τότε μιλιέτ επικράτεια της Ρωμιοσύνης, επί μια ολόκληρη 20ετία. Δεν τολμούσε κανένας να μιλήσει, να αναφέρει το όνομά του, ακόμη και στην ελληνική νομαρχία. Ανώνυμος ήταν ο Έλληνας που την έγραψε, διότι είναι αφιερωμένη στο Ρήγα. Με αυτά τα ολίγα, εμείς θα είμαστε σε αυτό το μετερίζει μέχρι την τελική νίκη. Είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε αποτέλεσμα. Πισωγύρισμα δεν μπορεί να υπάρξει. Άλλωστε, το μόνο ομόλογο που εμείς αναγνωρίζουμε είναι εκείνο το ομόλογο στο οποίο αναφέρονταν ο Κολοκοτρώνης. Αυτό για τη λευτεριά της πατρίδας. Να χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και για τις επόμενες μέρες, και να πούμε πάντα ότι όπως και να έχει το τι ζωή, πώς το λέμε, ας πούμε, έτσι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα και αν έχει στραβά κτλ. Το... Ναι. Πρέπει να το βρούμε λιγάκι του λόγου. Είμαστε σίγουροι ότι παρόλες τις απώλειες, δηλαδή που έχει αυτός ο αγώνας, θα βρίσκονται πάντα καινούργιοι συναγωνιστές, καινούργιοι φίλοι, καινούργια πρόσωπα που θα πλαισιώσουν και θα πλαισιώνουν συνέχεια. Εμείς τουλάχιστον έστω στο λίγο χρονικό διάστημα που μας δόθηκε να γνωριστούμε με τους συνεργαζόμενους και τους συμμάχους, όχι μόνο εκτιμήσαμε, αλλά είδαμε έναν κόσμο που δεν τον ξέραμε και που θα θέλαμε να τον ξέραμε και πιο νωρίς, ώστε από κοινού να βαδίζουμε αυτόν τον αγώνα, και πολύ σύντομα θα δείτε να ξεφυτρώνονται φύτρα επιτροπών αγώνα της συμμαχίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, και τότε θα τα ξαναπούμε στην επόμενη μάχη που σίγουρα θα βρεθεί μπροστά μας.